Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Εδώ είμαστε κι εμείς. Μπήκαμε βολίδα. Την άνοιξη. Βέβαια, ανθίσαν τα πάντα. Κάτσε να σκουπίσω ο Κώστα λίγο τους ταραμάδες από χθες. Να βγάλω τα σουσάμια από τη λαγάνα. Από το στόμα. Τι να πω, καλομήνα. Γιατί άμα καλομήνα θα έχουν καλομήνα, είναι μήπως. Άρα, τι σας περιμένει, καθάρμα. Τι μας περιμένει, Κώστα, ε. Να είμαστε πάλι εδώ μαζί. Έχω καιρό να σε δω, να με δεις. Μάλλον να τα πούμε ραδιοεκπομπικά. Αυτό το τριήμερο. Ναι. Εντάξει, εγώ δουλίτσα, ξέρεις, αργία. Αλλά ένα τσίπουρο το σφίξα, Κώστα. Κοίταξε να δεις τώρα. Εμένα το αλκοόλ με βαραίνει. Και εμένα με βαραίνει, δεν είναι βαραίνει. Με βαραίνει. Αλλά με καλό μεζί, ε. Εμένα μ' αρέσει. Έφαγες μαλάκια. Μαλάκια. Έφαγα κάτι μαλάκιες στον δρόμο εκεί. Τρέχανε, κάνανε, ράνανε τα φανάρια, κορδάρανε. Περτούσανε το χαρταετό. Αυτή η κλαμουριά με το δυστύχημα, τι αυτή τη στιγμή. Όχι, αυτό δεν θέλω να το σκέφτομαι καν. Αυτό είναι, φίλε. Όλοι οι δικοί. Ούτε το Τζόκερ τώρα να συντυχεί. Άστο αυτό με το. Όλοι οι δικοί. Ο ένα στα λάστιχα, άλλο στα τέτοια. Ήταν στραβή τώρα. 300.000 ευρώ μηχάνημα τώρα έτσι. Άστο ήταν να γράψει τώρα. Παντελίδης σκοτώθηκε. Δεν σκοτώθηκε. Πάει το παιδί εκείνο. Μάλιστα. Έγινε τζέρτζελο μεγάλο. Δεν έγινε τι. Κάνα χρόνο. Βέβαια. Μάλιστα. Τώρα πέθανε το παλικαράκι του Τζάμπο. Λεφτά κι αυτό, γι' αυτό. Άλλο ένα χρόνο τζέρτζελο. Πουλάει στεναχώρια, ρε Κώστα. Τα έχουμε πει αυτά. Άμα τράκαινε κανένα γύφτο με κανένα ντάτσουν, θα λέγαν τίποτα. Τίποτα, ρε. Πάνε να πνιγούν. Οπότε λοιπόν. Πάνε πνιγούν. Να είχαμε να λέγαν. Άντε να χαίρε. Πάμε μόρα στα δικά μα. Λες και τι κοινωνίε. Δηλαδή. Με αυτά τα δυστυχήματα. Με αυτό το διάσημο, αν πεθάνει. Είναι τι πουλάει αυτό. Τι που αυτό σου λέω, τι πουλάει. Πουλάει αυτό. Πουλάει γκλαμουριά, πουλάει στεναχώρια, πουλάει τέτοια. Τι να κάνεις τώρα, δηλαδή, άμα ήταν κάποιος άλλος εκεί στη θέση με το τροχείο θα σχολιότανε. Δύο ώρες ασχολιότανε. Τι να πεις. Όχι, τα λάστιχα είχε χειμερινά. Όλοι οι αβέρδες βγήκαν στα ράδια τώρα και να, εγώ έχω έγκυρες πηγές. Δεν ήξερε τι είχε, είχε λέει 10 χρόνια τα λάστιχα. Δεν γίνονται αυτά. Εντάξει. Απλά ο τύπος. Τσιγκουνεύτηκε τα λάστιχα. Ναι, δηλαδή, ναι. Ο κόκκινος με το ραπτόπουλο, ας πούμε, ναι. Που έχουν τη ζάντα στον καράζ. Και το λάστιχο, να πούμε, το φθαρμένο. Ναι, και πιάνει ο Απρίλιος και λες τον Πεντμεζά να τα αλλάξω τώρα και σου λέει α, σε μπορεί το Σεπτέμβριο. Σεπτέμβριο πάνε. Πάω με αυτά, λες. Πάω. Εσύ το πας. Πας με 110-120. Εντάξει, κύριο, είχε εργαλείο που μπορούσε να πάει 350. Τι να κάνουμε τώρα, άμα τα τελίκια σε όλα και το. Δεν είχε κόφτη, αυτό δεν είχε. Δεν έχω αυτά. Αυτά ρε Κώστα τα κανένα τα ζητεί τώρα. Αυτά είναι. Άλογα. Δεν έχουν αυτά τώρα. Είναι. Λέει ότι πάνω από 200 άλογα λέει, πρέπει να εκπαιδευτεί ειδικά. Όχι, δεν είναι έτσι. Εδώ ο κόκκινο 100 άλογα τα ρίξε στον τοίχο. Εντάξει, και αυτά τα 500. Φαντάζεσαι να πιάσει 200 άλογα. Κοίταξε, εγώ τον κόκκινο και, να και τα 500 άλογα που έχει πάνω. Και να έχει συστήματα να καρτιέται στον δρόμο, ρε. Αντισπίν, μήνο, όλα τα κόλπα τράξον, μάξον. Δεν είναι τώρα, δεν πληρώνει 300 χιλιάρικα για να έχει μια μηχανή με 500 άλογα. Σήμερα αεροδυναμικά, με τέτοια, βέβαια. Σήμερα με έστειλε ένα μήνυμα. Τι σε έστειλε. Και λέει, σταμάτα του. Ποιος? Τι που βγαίνουν τους ακροατές. Ναι, σταμάτα, καλά λέει ο άνθρωπος. Σταμάτα τους λέει, θα σας κάνει πόρση κάποια μήνυση. Βέβαια. Μη λέει, μην ασχολείστε. Λέει, δεν το ξέρετε το αντικείμενο. Τώρα έχει καθένα το πόνο του, ρε Κώστα, με αυτά θα ασχολούμαστε ακόμα. Πήγε, ήταν πολύ άτυχη. Δηλαδή τέτοιο πράγμα. Ούτε το Τζόκερ που λέει να πιάζει δεν είναι τόσες πιθανότητες, ρε Κώστα. Εγώ δεν πάω σε αυτά. Ρε. Τι να κάνεις τώρα. Κατουργέμαι απάνω μου, ρε, δεν μπαίνω. Ρε. Εντάξει, είναι, δεν μη σου γράψει τώρα. Τι να κάνει, τι να. Αυτό τέτοια στεναχώρια. Καταρχήν ο άνθρωπος που είχε τη γυναίκα του και το παιδί μέσα ακόμα δεν έχει καταλάβει τι έχει γίνει σίγουρα. Εγώ το πιστεύω αυτό. Δεν έχει καταλάβει δηλαδή. Δεν έχει υπάρχει άλλο στον κόσμο τέτοιο συμβάν, δηλαδή τέτοιο τυχαίο γεγονός να γίνει. Ρε, εσύ. Δεν γίνεται. Κατεμιά, ρε. Είδα το βίντεο και νόμιζα ότι πέπεσε κανένα αεροπλάνο από πάνω, ρε φίλε. Με φλεγόμενο τόσο πολύ γρήγορα. Πάνω από 250 έχει αυτό. Δηλαδή απίστευτα πράγματα. Και δεν κατάλαβε κανένας φυσικά τι έγινε. Πήγαν οι άνθρωποι που μπορούσαν να καταλάβουν τι έγινε. Δεν κατάλαβε. Ήταν να φεύγει από τη ζωή, χαμπάρι δεν πήγε. Χαμπάρι, ναι, ναι. Χαμπάρι, τίποτα. Ένα τσάκ λέει, βγήκε ένας επιστήμονας και είπε ένα δέκατο δευτερολέπτο λέει. Για να φύγει από τη ζωή. Αυτό ήταν λέει. Κανένας από αυτούς δεν κατάλαβε. Δεν κατάλαβε. Ούτε 5 λεπτά να τυραννιέσαι, ούτε 10. Ένα δέκατο δευτερολέπτο κοστίζει. Δεν προλαβαίνει να τυραννιέσαι. Επιστήμονε από τα πανεπιστήμια αυτά που ασχολούνται. Ναι, δεν προλαβαίνει. Τι προλαβαίνει. Δεν προλαβαίνει. Τέλος πάντων. Έτσι να φεύγει είναι μετά τα 80. Έτσι ναι, ρε φίλε. Έτσι, έτσι, φεύγεις, έτσι, ναι. Ναι, έτσι ναι. Όχι σε αυτή την ηλικία, ρε φίλε. Ούτε να τυραννά τα παιδιά σου, ούτε να με ξεσκατώνει, ούτε να μεταζει. Ξέρει, αυτό είναι στεναχώρια των μεγάλων πιο πολύ. Ε. Να κοιτά το ταβάνι, ναι. Με λάμπα. Μπαμ, μπαμ. Ναι. 80-85 χρονών κοτσανάτο να φύγει, όρθιο στο ποδάρι. Να μην τυραννήσει κανένα, ούτε να τυραννηθεί. Αξιοπρεπέστατο. Ναι, αυτό το θέλουν όλοι. Αλλά αυτό ρε Κώστα εκείνο στα 60-63 εκείνο το κεφαλικό και ζει μέχρι τα 80 φυτό. Πάμε. Τι στεναχώρια τραβάνι, τα παιδιά να βρει. Άντε να είναι ο Βεριβάκη και το Πασόκ. Ναι. Να έχει, ας πούμε, τα, ναι.
τα φάρμακα, συνταγολογήσει, μισά να τα κομφόρ. Τα κομφόρ. Τι άλλο τώρα αν την πάθει. Άλλο, τι. Πρέπει να μετρά την πίεση κάθε τρει και λίγο. Τυρανάζει για οικογένειε από πίσω. 5-6 άτομα ασχολούνται με σένα. Περιπτώσει. Εδώ ρε φίλε, να πούμε, είσαι άρρωστο με γρήπη και πα να κατουρίζει, να κάνει την ανάγκη σου και κάνει μισή ώρα. Α, να σηκωθώ, να γυρίσω. Α, τα πλευρά που είναι. Φαντάζομαι να είσαι φυτό. Σήμερα ο δάσκαλο έμαθε. Τι. Πάω το πρωί προπάνω. Για πε. Τον βλέπω για πει το δάσκαλο. Τι για πει. Δε, η μέση του. Σόπα, δεν δε στρίβω γλου. Δεν στρίβω. Πλακώθηκε στα βάρη στο τρέχημα κτλ. Ναι. Βρε δάσκαλε. Πλακώθηκε. Ναι. Πλακώθηκε να πούμε κτλ. Ή ευτυχώς ήταν του τι εράξω ο Παναγιώτης. Παναγής, ναι. Του λέει, να σε φτιάξω λέει καινούριο τώρα. Α. Κάτσε εδώ, βάλει το πόδι εκεί. Κάνει στρίψη εκεί κτλ. Τον σήκωσε άμα. Τον ξεβίδωσε ρε το σκυλί. Τον ξεβίδωσε. Μπράβο ρε το σκυλί τον Παναγιώτη. Τον ξεβίδωσε. Ωραίος. Τον ξεβίδωσε. Έτσι είναι κόστος. Μετά που τον ξεβίδωσε. Κάνει προπόνηση ο δάσκαλος να πούμε. Άρα τα βραντίζεται. Ανεβαίνω πάνω εγώ να κάνω μπάνιο. Ήρθε ένας μουσάτος να πούμε υδραυλικός. Έκλεισε τις βρύσες, έστασε μια βρύση να πούμε και τα λοιπά. Ο δάσκαλος μην πέσει τώρα. Να σφίξουμε και τα υδραυλικά που πέφτουν στα αγώνες. Του βλέπω κάνει βάρη το δάσκαλο. Α, το δάσκαλο. Καλά, ρε με τη μέση κατευθείαν πλακώθηκε στους πάγκους. Έλε καθιστός να πούμε. Τι καθιστά, ρε δάσκαλε, ρε δάσκαλε τώρα. Μας ακούς τώρα, ρε δάσκαλε. Δάσκαλος είναι εκεί. Πολεμιστής είναι ο δάσκαλος. Να πούμε μια καλημέρα το φίλο μας το Σιρόπουλο από το Καμποχώρι. Σιρόπουλος από το Καμποχώρι. Πού βέφτει το Καμποχώρι, Σιρόπουλε. Το Καμποχώρι είναι στην Ημαθία. Βέρι, ναι. Καλά, ρε Καμποχώρι. Παλιό παίκτη του Άριο. Αυτό ο Σιρόπουλος είναι, ρε. Ανεψιό του. Αλλά αυτό είναι παοξή. Ναι. Ναι. Όπως θέλα. Γιατί ρε αγόρι μου, τι θα ακούσα. Πω, από βγήκε παοξή. Λέει ο άνθρωπος αυτό. Τι λέει. Ότι επειδή είναι στο δρόμο. Α, είναι του επαγγέλματος. Είναι του δρόμου. Ναι. Όπως ο Νίκος από τα Γιάννητσα. Μπράβο. Ο οποίος μας έστειλε ένα ωραίο μήνυμα το πρωί και μας άνοιξε τα μάτια. Βεβαίως. Μας πήρε και ένας άνθρωπος που ασχολείται με τα λάστιχα. Ναι. Με τα λάστιχα. Και μας είπε ότι αυτοί που βάζουν χειμερινά λάστιχα. Α, το άκουσα αυτό, έχει δίκιο, ναι, φίλε. Δεν μπορούν να τρέξουν πάνω από 120%. Απαγορεύεται, λέει. Γιατί λέει το λάστιχο είναι μαλακό και τα λοιπά. Εγώ τώρα. Υπερμένεται γρήγορα. Εγώ δεν το ξέρα. Να το ξέρεις. Δηλαδή, άμα μου έλεγε κάποιος, βάλε ρε παιδάκι μου χειμερινά λάστιχα. Ναι. Δεν θα ξέρω ότι αν πάω στην Καβάλα δεν πρέπει να πλακωθώ με 160. Δεν το ξέρα. Ναι. Δεν το ξέρα. Δεν το ξέρεις, φυσικά. Ναι, ναι. Και δεν έχεις υποχρέωση να το ξέρεις. Όχι, έχεις. Δεν έχεις, ρε φίλε. Έχεις. Πρέπει να είσαι. Πρέπει να είσαι κουτσομπόλης, να. Δηλαδή, εγώ που διαβάζω, ας πούμε. Συγγνώμη, ρε φίλε, ναι. Ένας πρέπει να το ξέρεις και αυτό. Πας ένα βουλκανιζατέρ και σου λέει ο τύπος. Αγόρι μου, θα τα βάλεις αυτά, θα περπατάς στα χιόνια, αλλά μόλις τελειώσει ο χειμώνας θα πετάς. Τα βγάζεις, βάζεις τα άλλα. Ναι. Έτσι θα το ξέρεις, αυτό εννοείς, ναι. Υποχρεωμένος. Ναι, αλλά μπορεί εγώ, ας πούμε, μέσα στο χειμώνα να θέλω να πάω στη Καβάλα, να πούμε, να περάσω την ώρα μου. Ωραία. Με κάποιους φίλους. Πολύ ωραία. Ωραία. Σε έχει ενημερώσει ο τύπος που σε έχει βάλει τα λάστιχα, πει λαό. Δεν με ενημερώνει. Άμα δεν σε ενημερώσει. Δεν ξέρω εγώ. Τον είπε μπρούσκο. Το μη είπε μπρούσκο. Μπρούσκο τον είπε. Α, δεν ξέρουμε. Βέβαια. Λέει λοιπόν ο Σιρόπουλος, αδελφέ, λέει κάθε μέρα που είμαι στο δρόμο λόγω της δουλειάς μου, πολιτής είναι το παιδί. Ναι, ο Σιρόπουλος. Όπως ο Νίκος που λέει, επικροτούσε ο Νίκος, λέει πάνω από 120 δεν κάνει να τρέχει. Αφού ξέρει ο άνθρωπος. Φεύγουν πολλοί άνθρωποι από αυτήν τη ζωή που απλά δεν είναι διάσημοι και δεν λέει κανένας τίποτα όπως κανένας δεν λέει για αυτόν τον φουκαρά που έχασε γυναίκα και παιδί. Τι να πει, ναι. Οκ, okay, κρίμα και για τους διάσημους, αλλά αλλά όλοι ψυχούλα έχουν, λέει, σεβασμό στο δρόμο και στους άλλους που είναι απέναντί μας και δεν φταίνε σε τίποτα. Σήμερα θα πλάκωνα ένα γέρο, θα του βγάζα τη μασέλα, εσύ? Θα του την έδινα να τη φάει. Ανεβαίνω την Περεβού, να δω στο ραδιόφωνο. Ξέρω ότι όταν ανάβει το πράσινο, θα μου φύγουν τουλάχιστον δύο. Ναι. Δύο. Σωστό φαινόμενο. Ναι. Ναι. Οπότε, εγώ κάνω τον κόλπο. Μόλις ανάβει πράσινο, τότε αργά βάζω το συμπλέκτη για να φύγω. Όποιος κορντάρει από πίσω τρώει βρισιά. Ναι. Με το που πάω να φύγω έρχεται ένας γέρος, καμιά 75άρα, με την γυναίκα του μέσα. Ωραία, να με έχει κόψει τα δύο. Το τι πινελίκι τον έχω ρίξει στο γέρο, το πασόξουρε κολόγερε του λέω. Τι κατάλαβε αυτός ο γέρος τώρα, δεν κατάλαβε τίποτα. Τώρα, σαν να μην τον άγγιξε τίποτα τον κολόγερο, τίποτα ρε του. Λέω τώρα να κατέβεις να τον δείρεις, θα πούνε έδειρες γέρο. Να κατέβεις. Έδειρες γέρο. Να, αυτή είναι η κατάδια μας. Ο αλήτης χτύπησε το γέρο και την ώρα και χάνεις και το δημόσιο αίσθημα. Ναι, ρε. Άρα ρε τους κερατάδες δεν έχουν αγωγή, τίποτα ρε. Άντε περιμένεις τώρα πιτσιρικάς, 25 θα την κάνει. Ναι. Ο γέρο. Θα την κάνει ο πιτσιρικάς. Σύρε βρωμό γέρο. Πιτσιρικάς μπορεί να συζητήσει και συγγνώμη. Ναι, ο πιτσιρικάς μπορεί να πει. Συγγνώμη ρε φίλε. Ρε δύο συγγνώμη. Δύο συγγνώμη σκόραμε να πούμε. Ο άλλος τίποτα. Α, άλλος τίποτα. Να φας τώρα ένα τέτοιο τυχερό, να συστήλεις στα δημαράκια άνθρωπος που μυρίζει χωματίλα ρε φίλε. Ναι. Αντί να πάει αυτός να πας εσύ τώρα. Ναι. Να σε κόψεις εσύ. Να μην δεις, να προλάβεις να δεις τον ιατροδικαστή να γουστάρεις να πούμε. Ναι. Όχι ρε φίλε. Ναι, ναι. Γι' αυτό κατεβαίνεις τραβάς ένα σουλτάν με ρεμέντ λεκτικό. 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 Ναι. Αλλά δεν θα καταλάβεις. Είμαστε. Γιατί και αλτσχάιμερο παππούς τώρα αποδικάει. Ναι. Τι είμαστε.
Όχι, εγώ γενικά είμαι αθυρόστομος. Έχει εγώ αυτή. Είμαι αθυρόστομος. Γιατί νομίζω ότι κάναμε εδώ πέρα παρέα. Προκόψαμε. Ένα ωραίο βρυσίδι έριξα σε μία ναι. που είπε για το σκύλο μου. Τι, τη Μήνη. Ναι. Τι την έφτιαξε τη Μήνη, ρε. Ήμουν στην παραλία και λέει, ας πούμε. Ναι. Αυτό είναι χοντρή αυτή. Πα! Εγώ, βούτυρα, έλεγε ναι, αλήθεια. Ναι. Βούτυρα, έλεγε αλήθεια. Λέει, αυτό λέει το σκύλο, λέει τα βρώμικο, λέει και τα λοιπά. Της λέω, βρώμικο είναι το πιπί σου. Δύσκολα ναι, να είναι βρώμικο το σκυλάκι μου. Το σκυλάκι μου εδώ εκεί. Είναι, εστίασα εστίασα στο εδίο ναι. τη χοντρή. Ναι. Η παραλία. Και τρελαθεί στο γέλιο. Γιατί θα κάνει ρε Ραυτόπουλος είσαι ρε με τη Μήνη σοου. Τρελαθεί στο γέλιο ρε φίλε. Πόσα, ρε, πόσα φίλε. Μπράβο έβγηκε χειροκροτήματα σε έδωσαν ρε φίλε. Πες την αλήθεια τώρα. Κατάρα με έδωσε χοντρή. Τι κατάρα τι σε είπε. Oh. Παλιό σκύλο λέει, αθυρώστο με. Τι, μείνει παλιό σκύλο. Ε, τι φώκια. Εμένα είπε μετά παλιό σκύλο. Ού, σπορή φώκια. Ού, αμερικάνικη φώκια. Πήρε Κωστένογλου. Πειρά, να το χαίρομαι. Ναι. Ούτε θέλω να ξέρω. Τι να του κάνω τον Κωστένογλου. Αυτό που πάει, σφιγμένο που πάει αυτό. Άσε ρε, μη με λες τώρα, ήθελα να σου πω με τα κουμπουσκίνια για αυτό μετράει. Αντί να δει τι παίχτη χρειάζεται να κάνει αλλαγή, μετράει τι κάντρε από τα κουμπουσκίνια αυτό. Έχει δει βλέμμα. Έχω δει. Πιο τρομερό βλέμμα. Ρε παιδί μου, τι πιο ανόητο απλανές βλέμμα. Ναι, αυτό ήθελα να σου πω. Ποιος έχει από τους δύο, ο Χάβος ή ο Κωστένογλου. Ρε παιδί μου. Ο Χάβος. Ο Χάβος πιο απλανές. Ναι. Ναι, ναι. Λες και βγήκαν και οι δύο από το Λεμπέτ με φάρμακα είναι. Τέτοιο βλέμμα έχουν. Τι βλέμμα είναι αυτό που έχουν. Δύσκολα ρε. Για κανένα θρίλερ είναι αυτή να τους βάλεις. Να κοιτάνε δηλαδή, μόνο. Άμα βλέπεις ένα θρίλερ. Ναι. Αυτό που τρομάζει. Ναι. Δεν έχει το βλέμμα του Χάβου. Ναι, αυτό το άσπρο μάτι, το απλανές. Ναι. Ούτε χαμόγελο, ούτε τίποτα. Ανέκφραστο. Ο Κωστένογλου ναι. έχει και κάτι το ύπουλο στο βλέμμα του. Μπράβο. Δηλαδή, ναι, μπράβο. Ναι, 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 ναι. Μπορεί να κοιτάξει και λίγο Λοξάου. Ναι, ναι, ναι. ναι, 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 ναι. Είναι θεοσεβούμενος, ναι. αλλά σαν τον κόκκινο. Έτσι, ναι. μέχρι ένα σημείο. Ναι. Μέχρι το συμφέρον. Ναι, 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 ναι. Αλλά εμείς ναι. δεν θα την πέσουμε ούτε στον Κωστένογλου ούτε σε κανέναν. Ναι. Απλά θα πούμε ότι για να ανεβεί ο Άρης, μόνο νομικός μπορεί να τον ανεβάσει. Νομικός μόνο. Ευκαιριακό ρούχο ήταν ο Κωστένογλου. Πάμε. Ναι. Και ποιος είναι ο νομικός που μπορεί να ανεβάσει τον Άρη. Αγαρόλια! Μόνο αυτός αγόρι μου. Κύριε Γρόλια, βοηθήστε μας. Εάν Γρόλια. Θα την πάρει τη δική σου χιλίο Γρόλια. Αθώωσες 14 φορές τον Ραυτόπουλο. Δεν νιώθει, ρε φίλε Γρόλια. Ναι. Έχεις βάλει τον Άρη στο άρθρο 44. Ναι. Κοπάνισες στο άρθρο 99. Ναι. Κοπάνισες φτώχευση. Όλα τα έκανες, Γρόλιο. Έχεις βάλει στην ανεργία. Έχεις φάει λεφτά κόσμο και κοσμάκι. Εάν πάρει και αυτή την υπόθεση. Άμα φας ρε Γρόλιο το πουλιά. Είσαι ο Μπεν Μάτλοκ. Είσαι μεγάλος. Είσαι ο Μπεν Μάτλοκ της ελληνικής. Δικηγορία. Ναι, ναι, ναι. Κύριε Γρόλια. Πιστεύεις ότι. Εγώ δεν του δίνω ελπίδες. Εγώ του δίνω. Όχι, είναι φίλο. Καλέ, βοηθήστε μας, κύριε Γρόλιο, να πάρουμε τη δίκη. Όλοι μαζί σας είμαστε καλέ. Να σου πω κάτι. Εγώ το δίνω. Γρόλιος είσαι, φίλε. Δύσκολα. Είσαι, ρε. Εγώ εκεί το θέλω, στα δύσκολα. Κόντρα VS Λίβα, VS Κούγια. Εκεί το θέλω, ρε, φίλε. Ναι. Ναι, εκεί γουστάρω. Γρόλιος. Ωραία. Θα πάρει και τα πάνω του. Θα κάνει το 120% των δυνατοτήτων του Γρόλιος. Δύσκολο τον κόμμα. Τεχτούρα είναι. Ναι. Αλλού ποντάρει ο Άρης. Πού ποντάρει. Σου πω εγώ. Πες μου εσύ ρε Κώστα. Ήμουνα με αυτό το κοντό να πούμε τον. Πάλι με κοντό ήσουν, ρε. Του Χατζινάκου τον. Αμά! Το φιλαράκι μου το καφενείο που βλέπουμε μπάλα. Το κοντό εκείνο το. Τι είπε ο Ιντρικαδόρο. Κοντό. Ιντρικαδόρο ήσουν, ρε. Τι είπε τώρα. Στον γκολ του Ηρακλή πανηγυρίζει. Μαζί. Το δεύτερο γκολ που χάνεται. Βγαίνει εκπληκτικά ο Γλύκος, κλείνει τον χώρο. Τον Πάστακο. Τον Πάστακο. Πού ρε γαμό το λέει. Του λέω ρε Χατζινάκο. Γιατί να πούμε. Θε Ηρακλή και τα λοιπά, γιατί είσαι τόσο αντιπάξιο. Όχι, μωρέ, λέει. Πρακτικό λέει. Πρακτικό είμαι. Λέω γιατί πρακτικό. Μου λέει, κοίταξε, λέει να δει. Ναι. Εάν σωθεί ο Ηρακλή και πέσει, α πούμε, η Βέρεια με τον. Με τον Λεβαδιακό. Για να ακούσει σκεπτικό. Ο Ηρακλή λέει θα πέσει λόγω των χρεών. Α, και θα ανέβω τρίτο δηλαδή. Ναι. Το σκυλί του πολέμου το κοντό. Θα μείνει, λέει. Θα μείνει, λέει, μια ομάδα από την Αμερική και θα ανέβει, λέει, ο τρίτο. Για να ισοφαρίσουμε τις θέσεις. Ναι. Αχα. Οπότε οι όλοι οι Αργιανοί είναι με τον Ηρακλή. Φυσικά είμαστε με τον Ηρακλή. Αυτό μου το είπε και ο Γρόλιος. Ναι. Ναι. Αγκουάρι μου, αν η χρειά σωθεί. Είναι βουτυράκι στο ψωμάκι μα. Τέτοια πράγματα. Σοβαρά, λέω. Σοβαρά, σκέφτονται τόσο πονηρά και πρόστιχα οι Αργιανοί. Λες να το πάνε και το Μουχαμπέτι. Πρόστιχα, τέτοιο στυλ. Να ανεβώ και τρίτο. Εγώ την καπήλω μπορεί να ανέβω και τρίτο. Θέλει ανακοίνωση ο γιατρό Ερακλειδέα για την ανακοίνωση τη ΠΑΕ κατά αυτόματη θύρα 10. Έτσι τη γράφει. Ναι. Πέρσι, λέει, δεν συνδιαχειρίστηκαν στο αντίστοιχο ματ τα εισιτήρια με face control. Ρε πώ αλλάζουν, λέει, οι καιροί. Τι face control και face κορδάρι, Βασίλη. Ναι, ξέρει τι λέει, λέει. Κατάλαβα εγώ τι λέει. Ναι, λέει. Πέρσι, λέει, η αυτόνομη θύρα 10 με τους άλλους τα είχαν βρει, λέει. Ναι. Άλλο μήνυμα ο γιατρός.
Η ΠΑΕ Νέα Άρης, όχι φόρμα. Η ΠΑΕ Νέα Άρης θα πάρει αδειοδότηση. Η ΠΑΕ Νέα Άρης, αν θα πάρει αδειοδότηση. Η αδειοδότηση είναι ήδη στα γραφεία της Χαριλάου, κύριε Βασίλη, να ξέρετε. Από το δυστύχημα Παντελίδη μέχρι το Τζάμπο, το δυστύχημα, ναι, είχαμε 1800 νεκρούς στον δρόμο. Δυστυχώς. Ένα. Λέω 283. Ναι. Τι να πεις τώρα γι' αυτό. Ένας μίνι πόλεμος κάθε χρόνο γίνεται με αυτόν τον δρόμο, ρε παιδί μου. 845. Και δεν ξέρεις ποια είναι αυτό που είπες, Κωστή μου, κάποτε. Κάποτε το είχα πει αυτό. Το ξέρω τι είχες. Δεν σταματάμε ποτέ στην Εθνική Οδό να χεστούμε πάνω μας, ναι, και να κατουρηθούμε καλύτερα. Γαμώ το στάδιο που κεβρίζει αυτό. Του είχε πει, α κατουρηθεί το μωρό. Εγώ δεν σταματάω. Το θυμάμαι αυτό που είχε πει. Ο καθηγητής από την Έδεσα. Τι λέει. Ο οποίος όταν πήγαμε στην Έδεσα δεν ήρθε γιατί δεν γούσταρε να δει τον κόκκινο. Άντε ρε. Ναι, έχει. Τέλος πάντων, κολλήματα είναι αυτά, ναι. Δεν τον παρεξηγεί. Κωστή, φοράω χιόνολάστιγα. Ναι. Τρέχω όσο και με τα κανονικά. Μόνο που βουίζουν λίγο παραπάνω. Σφάλμα, φίλε. Αυτός που σας είπε ότι δεν πρέπει, μάλλον κάνει λάθος. Σας περιμένω, έδωσα με γιατρό Βασίλη και Στέφανο για Τσίπουρο. Ναι, τον κόκκινο δεν θέλει αυτός. Θα πάμε εμείς, ρε παιδί μου, εντάξει. Εντάξει, ρε φίλε. Πάμε. Ναι, τώρα και το Γρηγοράκι, ρε φίλε, να πιούμε. Τρελά λεφτά, πάγκο. Πάγκο. Λέει, που να πουλάμε κομποσκίνια με αυτό το Κωστένογλου, κύριε Ραπτό, που λέμε. Καλά, άνθρωπος. Ναι. Όχι, την έχει ψωνίσει με το Θεό. Τώρα Κωστένογλου, τι δουλειά. Να σε πω κάτι. Δεν είναι για μας αυτοί οι προπονητές. Ναι. Βάλε εδώ Γιώργο Γολτσίδα, Γιάννη Μιχαλίτσου στον πάγκο, θέλω εγώ. Ναι. Τι να ακούσω, ναι. Τι θέλει τώρα β' εθνική να προπονηθεί ομάδα. Ο Τάτος μόνος σου τη βγάζει στην προπόνηση, ρε. Τι τώρα να πούμε, ο Ραούλ Μπράβο έπαιξε Ρεάλ Μαδρίτη, θα κάτσει να ακούσει τον Κωστένογλου για τακτική τώρα, στρατηγική. Δηλαδή έχω τον Μιχαλίτσιο και βάζω τον Κωστένογλου. Τίποτα ρε μέσα, τον Μιχαλίτσιο ρε τελείωσε και ο Γιώργος Κολτσίδας εκεί μέσα. Ρε. Θα κοιτάει στραβά του για το τι θα κατουργέται πάντα, παίρνουμε τα μάτσα έτσι. Πάμε διάλειμμα. Πάμε ρε φίλε. Πάμε. Πάμε. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Είναι κρύο, αλλά μετά γίνεται ζεστό. Και τελικά. Τι είναι? Παν εύκολο. Hot Panino's από τα Today's. Το σάντουιτς που σερβίρεται αυστηρά ζεστό και τρώγεται στη στιγμή. Σε δύο νέες ακαταμάχητες γεύσεις. Καπρέζε το ιταλικό και μπεργκεράτο το εναλλακτικό. Δοκίμασέ τα τώρα σε όλα τα σημεία απόλαυσης του Delicious και του Today's Delicious Stores. Hot Panino's. Το παν στην απόλαυση. Τρώγεται ζεστό. Ξέβαψε, κάντο. Κάλασε, κάντο. Έσπασε, κάντο. Ό,τι κι αν έγινε, υπάρχει λύση. Κάντο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα τη δυτική Θεσσαλονίκη. Εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά, εποχιακά, είδη θέρμανση και κήπου για να κάνει τα πάντα με κέφι. Κάντο, ποιοτικά και οικονομικά. 1500 τετραγωνικά μέτρα για ιδιώτε και επαγγελματίε πολυτεχνίτε. Γωνία ωραίο κάστρο με περιφερειακό. Τηλέφωνο 2310-684-048. Κάντο. Το μόνο σου, κάντο για σένα. Πεινάς, έρχεται ο Deliveras. Μπες τώρα στο deliveras.gr ή κατέβασε το πιο εύκριστο app και παράγγειλε το φαγητό που θες με αποκλειστικές προσφορές. Πεινάς. Deliveras.gr. Το ελληνικό online delivery. Στην επόμενη γλακούβα στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα αμορτισέρ. Σε δύο μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα στο... Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ, παρατρίχα. Και μου το είπε ο συνάδελφος, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός, αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και φύγα. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Πολλά ακούστηκαν είναι για το Ηρακλής ΠΑΟΚ. Και λίγα είπαμε. Ο εισαγγελέας λέει... Τι εισαγγελέας ρε Κώστα στην μπάλα τώρα. Ψάχνει τώρα να βρει λέει ποιοι διαρρήξανε λέει το... Ποιο ρε. Τα εισιτήρια. Τι καλά. Και τα μοιράζανε στον κόσμο σαν το ρομπέντο δασό. Το κουτί ακόμα το έχει πάρει άλλο στη μασχάλη και τρέχει να πούμε. Να σου πω κάτι όμως. Να με πεις. Ποιο λαμόγιο ποιος είναι.
Αυτός που κλέβει τα εισιτήρια ή αυτός που τα παίρνει και μπαίνει τζάμπα στο γήπεδο. Γιατί ο άλλος. Με προβληματίζεις. Ο άλλος είναι ιδεολόγος. Πρόσεξε. Προσέχω. Εγώ ας πούμε ότι τα κάνανε οι οργανωμένοι του Ερακλή. Αυτοί είναι ιδεολόγοι. Ωραία. Ορμάνε τα εισιτήρια, ας πούμε, λέμε. Λέμε. Δεν απεδείχθη. Δεν απεδείχθη. Όπα. Μπορεί να ήταν παοξίδες. Αλλά υπόθεση κάνουμε. Εισαγωγικά βάλω. Ναι. Πάμε. Υπόθεση εργασίας. Λοιπόν. Είμαι εγώ Ηρακλήδες και πάω στο γήπεδο. Ναι. Και έρχεται ένας με την κουκούλα και με λέει: πάρε το εισιτήριο αυτό και μπες τζάμπα. Έρχομαι εγώ με την κουκούλα. Και, ναι, ναι. Ναι. Και το παίρνω εγώ. Πάμε. Ποιος είναι κατακριτέος? Αυτός που δίνει το εισιτήριο που το έχει κλέψει ή αυτός που το παίρνει? Αυτός που το δίνει και το παίρνει. Και ίδιο. Και που το δίνει και που το παίρνει. Βέβαια. Είναι αυτό που λέει ο λεφτοδόχος που λένε. Και παθολογικός και ενεργειακός. Και ενεργειακός και παθολογικός. Παθολογικός. Και παθολογικός. Τέζα ο Κουίκ. Τέζε. Είμαι λέει ενάντια στην ομοφιλοφιλία, είτε είναι λέει ενεργειακός. Καλά το είπε ο άνθρωπος. Είτε είναι λέει παθολογικός. Βέβαια. Πάρ' τον κάτω. Αυτό που είχε πει. Θα μεγαλώσει λέει το παιδί, θα γίνει 13 χρονών και θα πει μπαμπά πως έμεινε σε έγκυος να πούμε. Έλεγε ο Αλέφαντος. Τι θα γίνει αυτό. Εκεί λέει στα Εξάρχεια, λέει, είχε μια εκκλησία λέει. Σε ένα ύψωμα λέει μας παίρναν μάτι οι παπάδες. Οι παπάδες δεν τους γουστάρει. Τον Αλέφαντο. Τους γουστάρει. Με τα κοντά παντελόνια λέει κλέβαμε τα ερίκια. Δικό μας παιδί. Ποια είναι τα ερίκια, ρε. Τα ερίκια. Τα ερίκια, ποια είναι τα ερίκια. Α, τα πράσινα εκείνα με το κουκούτσι. Τα πράσινα. Κλέβαμε τα ερίκια, λέει, και ήταν από κάτω ένας παπάς, λέει, και μας έπρεπε. Παλιά χρόνια ρε, αυτό, αλλά ρε φίλε. Φαλακραίη Βέρεια μπορεί να αντέξει με τα χρέη της Β' Εθνικής. Πέρα του Ηρακλή θα πάρουν αδειοδότηση όλες οι ομάδες Super League. Μπας και παίζουν τρεις στη Β'. Νάτος. Ναι. Εδώ μπορεί, να κάνει, εδώ μπορεί να κάνει το τρομερό, πώς το λένε. Ο Βέρεια. Κοίταξε, ο Καρυπίδης θα έκανε το τρομερότερο κόλπο γκρόσο, ανέσωνε τη Βέρεια. Ανέσωνε τη Βέρεια. Ξεκατάλαβα τι πάσαμε τώρα. Να είμαι Καρυπίδης, εγώ λέω. Σώνω τη Βέρεια. Ναι. Τη ρίχνω λογοχρεών και ανεβάζω την Αριανά. Αυτά για μετά. Καρυπίδη. Έχεις φύγει να. Τσάκαλος. Εγώ σα είπα. Τσάκαλος. Σαν το όνειρο του Μπάμπι Τεντέ ήταν αυτό τώρα. Αϊ, τον ήχη μεγάλο. Ναι, είναι καλό. Τώρα έχει ένα 40 χρονών. Μπορεί όμω, είναι μέσα στη πιάτσα αυτό. Είσαι 30. Πόσο ο Καρυπίδης είναι 40. Πάρε ένα μέσο 40. Παίρνουμε. Τεμπέλης. Καφενείο. Ναι. Χαρτιά. Όχο. Ζάρια. Όχο. Ζάρια δεν θέλει λεφτά. Θέλει λεφτά. Πώς το λένε. Ναι. Μια μέτρο που τη διαβάζουν 12 άτομα. Άκου εμένα. Ναι. 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 Βρίζει το Τσίπρα. Το ναι, έτσι ήταν αλλιώς κτλ. Πρακτοριοκίνο ξέρω. Πολιτική συζήτηση. Ναι. Η γυναίκα δουλεύει 12 ώρες. Ναι. Κομμάτια κτλ. Γυρίζει πίσω. Φτά. Αν δεν το διώξει. Γιατί άμα δουλεύει μια γυναίκα 12 ώρες και ο άλλος είναι στο καφενείο. Παίρνει την άγουσα για τη μάνα σου. Ναι, γιατί δεν μπορεί να προλαβαίνει. Ναι, ναι. Τι αντιπίσει να πούμε. Λοιπόν, πάρε και τον Καρυπίδη. Τι χωδιόκταρος είναι αυτό. Τι αετονίχης είναι αυτό. Τι αενιχτωμάτης είναι αυτό. Χρυσοφτέργος αετός όπως λέει και ο Σταυρίδης. Φαντάζεσαι τώρα. Φαντάζεσαι ρε φίλε. Να βγάλει τον άλλο τρίτο. Με Κωστένογλου προπονητή. Πω δεν θα τα αντέξω. Εκείνο το βλέμμα να βγω. Δεν μπορώ να τα αντέξω αυτό. Όχι ρε φίλε. Δεν τα αντέχω με Κωστένογλου να ανεβώ. Και να πέσει ο Ηρακλής. Τον έχεις στον καφέ ρε. Ποιος τον άλλο. Την τελευταία φορά που τον έχεις στον καφέ. Στη γενική κλινική ακόμα χωρίς τα μάτα ρε δικό μας παιδί. Ναι. Άστι πορτοκαλί. Κάποιο με μια πορτοκαλί. Ουσούς λαμά να πούμε. Ουσούς ρε. Σε βλέπω κάτι βή. Τι στεναχωρεμένος είσαι. Βαρύ. Βαρύ σε βλέπω. Βαρύ σε. Τι. Σε κατάλαβα αμέσως. Τι. Το είδες που τον είδα εγώ. Το κατάλαβες ρε σκύλι να το κατάλαβα. Είχε ένα θέμα, λες τώρα τι έξερα. Αυτός όταν ερχόμουν με έκανε κολπάκι. Ναι, αλλά χαρούμε με τα νεράκια μας έφερνε και μας πείραζε, μας έκανε. Δεν μου λες, σε μνημόσυνο τέτοιο καφέ ωραίο έχεις πει ποτέ? Έχω πει ναι. Εγώ ποτέ. Έχω κάνει εγώ σε μνημόσυνο εκεί στο μαγαζί που έχω στις Σέρες. Εσύ έχεις μαγαζί στις Σέρες. Κάνεις μνημόσυνο τώρα. Έχω κάνει μόνο τέτοια, ναι. Σοφάνε και τρία δάχτυλα καφέ κάνω. Τρία δάχτυλα. Πεθαίνουν, δεν πεθαίνουν. Πουρα πεδάρε, ρε. Δεν παθαίνουν τίποτα, ρε. Ζυγνίσαι που. Δεν νιώθει προς τα κάτω εκεί. Εκεί. Σαββατοκύριακο πας το δουλεύεις. Δεν το δουλεύω καθόλου τώρα, μόνο αντί καμιά τέτοια. Κάνα... Η αδερφή σου. Ναι, ναι, ναι. Κηδείες και τέτοια. Βέβαια. Γάμοι δεν γίνονται. Τι να γίνουν γάμοι. Γάμοι βαφτίσια έχουν να κάνουν του 12. Τώρα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο. Πες μου. Να γλεντάνε τα διαζύγια. Πω ρε φίλε, μ' αρέσει. Δηλαδή, δεν βρέθηκε ένας έξυπνος. Ναι. Να πήρε παιδί μου. Στο γάμο πας, στον αραβόνα πας, στην κηδεία πας, στο μνημόσυνο πας. Στη βάφτιση πας. Α, κάνουμε και ένα γλέντι στο χωρισμό. Στο χωρισμό και δεν κάνεις ένα γλέντι. Καλώς χαρά είναι. Ναι. Κοκακόλα. Βέβαια. Ναι, σωστό, ναι. Λύθηκαν τα δεσμά. Βεβαίως. Βέβαια, κάνουμε ένα γλέντι. Δεν γίνεται γλέντι. Με κούρασες. Σε χωρίζω. Γεια σας. Τόσα χρόνια. Έφεγα τη μυρωδιά από την κάλτσα σου, από τα παπούτσια. Εγώ αν ήμουν επιχειρηματίας, θα έκανα το μνημόσυνο ναι. Του. Βρες μου χώρο και το εξοπλίζω. Έχω έτοιμα μηχανήματα. Το ξεκινάμε τώρα μαθαίνω. Ναι, παιδί μου, χωρίζω. Τώρα, τελείως, έχω αντί τα μηχανήματα. Αντί να πάει και να πάει στον ψυχολόγο, ναι. Να πάει στη ταβέρνα να φυσικά. Γιατί στον ψυχολόγο τι να πάει. Τι να πάει. Πάνε στον ψυχολόγο. Ναι. Έχω λέει αυτή η μόδα καινούρια.
Πάει, λέει στον ψυχολόγο, έχω θέματα. Πάει ο ψυχολόγος μετά, κουτσομπολεύει. Ναι. Αυτός εκεί και τα λοιπά. Ο ψυχολόγος και ο παπάς, αν είναι κουτσομπόλιδες, σε δημιουργούν θέματα. Σε σβήσανε, τελείωσες. Σε σβήσανε. Παρ' όλα καρούμπαλα εκεί τα οκτάβια απ' έξω και καθάρισες. Ναι. Σε έχουν μαζέψει. Και πού ξέρω εγώ αν αυτός ο εξομολογητής δεν είναι ρουφιάνος της αστυνομίας. Πάω εγώ σκοτώσω κάποιον και πάω μετά να εξομολογηθώ. Μετά από 10 μέρες ρίχνει το καρούμπαλο απ' έξω στο σπίτι να πούμε κτλ. Πας εκεί βλέπεις μαύρο ράσο. Άμα που μέσα φωσφορίζει. Πάει στον ψυχολόγο, ο άλλος ξανοίγεται. Λέει αυτό τα παιδικά μου χρόνια, έδερνε ο μπαμπάς μου τη μάνα μου αυτό κτλ. Όχι, αυτό είχα στο σεξ πρόβλημα τώρα. Πρόσεχε τώρα να δεις. Πάει ο ψυχολόγος και το κουτσομπολεύει. Ωραία. Τον έχει διαλύσει τον άλλο. Τι γίνεται εκεί πέρα. Καλύτερα λοιπόν να πάει στη ταβέρνα παρά στον ψυχολόγο. Και που ξέρεις και ο ψυχολόγος να δουλεύει και με την αστυνομία εκεί πέρα. Μπορεί να είναι και αυτό. Βρεσί βγάζει και παλαβούς εκεί. Μπορεί, μπορεί να είναι, ναι. Πώς λέει, όχι αυτός φυλακιά του πάμε ψυχιατρίο γιατί έχει πρόβλημα. Σωστό ακριβώς. Από δυστυχώς, κάτσε να πάω να δω για να άρα τι θέλει δίπλα. Τι θέλει. Θέλω σχόλιο για την ανακοίνωση κατά τη αυτόματη. Ερε εσύ γιατρέ, έχει τρελαθεί ρε γιατρέ. Δικαιώνεσαι γιατρέ. Δικαιώνεσαι. 9.55 κενό. Το μήνυμά σας στο 54-340. Τώρα, από εκεί και πέρα, ο Ηρακλής θα μπορούσε να διαχειριστεί διαφορετικά το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Όχι. Αυτό που λένε οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ δεν παίξαμε κτλ. Εγώ ρωτήσω τον Ίβιτς, για οποίο τον γουστάρω σαν προπονητή. Ωραίος είναι. Ναι, μ' αρέσει. Εντάξει. Ο Τουταχαμών μ' αρέσει. Εγώ ρωτήσω τον Ίβιτς, όταν τρώγατε τις κλωτσιές στο Χαριλάου, τότε που χάσατε το πρωτάθλημα, λέτε από τον Άρη με τον Παναθηναϊκό, περάσατε τη σέντρα. Ποιος την πέρασε, ρε. Ο Γκαρσία και οι υπόλοιποι. Ποιος την πέρασε, ούτε ο Βιερίνια μπορούσε να πέρασε. Άρα λοιπόν, όταν τρώγανε οι παοξίδες τις κλωτσιές. Τις τρώγανε. Στο Καφτατζόγλιο και δεν πέφταν κάρτες, δεν μπορεί να πει στον Μπίζεσβαρ ή τον άλλους παίκτες δεν βάλατε τα πόδια στη φωτιά. Εσύ τα πόδια στη φωτιά με τον Γκαρσία τα έβαλες στη Χαριλάου με τα γκολ του Κάμπα. Δεν τα έβαλες. Δεν τα έβαλες. Δεν τα έβαλες. Εκεί ήμανε. Ναι. Είσαι ναι. Ήμανε. Λοιπόν. Αλλά πού να τα βάλεις τα πόδια στη φωτιά. Γιατί απέναντι έπαιζε Νάτσο Γκαρσία. Ναι. Έτσι. Και ξέρεις τι στην Νάτσο Γκαρσία εκεί. Ένα βλέμμα μυστήριο. Ναι. Μην προσπαθείς ένα παοξί που δεν κατάλαβε ότι έβαλε goal offside και δεν το παραδέχεται, μην κάνεις κουβέντα μαζί του. 3.90. Έλα, εντάξει. Πάντως με διορισμό κυραρετόπουλου από σύνδεσμο φίλων Γαύρων Τρικάλων, ο Κυρσάβας κλάνει μέντες την Κυριακή. Θα έρθει κανένας ύποπτος και θα γίνει Βιετνάμι τούμπα να γουστάρει ο ραπ λίγο καλτ καταστάσεις. Ωραία, φίλε, τι θα γίνει τώρα Κυριακή εκεί πέρα. Να μην δούμε και στην τούμπα λίγο καλτ. Γιατί να μην γουστάρουμε. Εγώ γουστάρω όμως την Τούμπα Κάλτ μετά το 3-0. Το πετάξει 3 γκολ. Από εκεί να δει Παναγία. Το Πρίγιοβιτς, τον Ενρίκε. Τον Ενρίκε πρέπει να τον κάνει. Ίβιτς, μάθημα. Είναι δύσκολο ο Πρίγιοβιτς. Στο μυαλό, στην άμυνα. Ο Ενρίκε. Ναι, είναι. Ο Ενρίκε. Δύσκολα είναι. Ο Ενρίκε θα πρέπει να φτιαχτεί μια εβδομάδα ντοπέ. Ναι. Να το παριστεί. Όχι ψυχολογικά που λέμε. Βέβαια. Να το παριστεί ψυχολογικά. Να του βάλει μυαλό. Ναι. Τώρα. Τι έχουμε να πούμε για Γλύκο. Θες να μιλήσουμε για Ηρακλή, για Γλύκο που τάφαγε, έβγαλε το άλλο. Ναι. Εντάξει. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Ποιος. Όταν μιλάει για μπάλα ο Σάββας Παντελίδης και εξηγεί το δημοσιογράφο. Τον με κάθε λεπτομέρεια ναι. Το σκεπτικό του. Κάποια στιγμή είχα αναλύσει. Ήταν προπονητής στο Πανθρακικό ο Παντελίδης και παίζει ένα μάτς Πανθρακικός Παναθηναϊκός 1-0. Και του είχα κάνει 5-6 ερωτήσεις, ανάλυση και μου λέει: φοβερή ανάλυση, αυτό ακριβώς το είδες. Από εκεί την πήγαμε τη δουλειά. Θέλαμε να πάμε τον Παναθηναϊκό στα πλάγια. Θέλαμε να πάει από εκεί τις επιθέσεις για να σεντράρει. Εμείς είχαμε 3 center back ψηλά. Μας βόλευε αυτό κτλ. Τώρα λοιπόν τον ακούω στον Κανελάκη και ο Κανελάκης διαβασμένος. Τον άκουσα. Ναι, και ο Κανελάκης διαβασμένος. Ναι. Ήταν από τις λίγες φορές που άκουσα προπονητή. Σωστή, να μιλάει για το παιχνίδι, να εξηγεί το σκεπτικό. Είπε, βάλαμε το στάμο να καταστρέψουμε τον. Τον Μπίσεσβαρ. Τον Μπίσεσβαρ, τα καταφέραμε σε έναν βαθμό. Ναι, το σκεπτικό μας ήταν εκεί να πιέσουμε, λέει, ψηλά αυτά που έλεγα το πρωί. Βέβαια. Να πιέσουμε πιο ψηλά, γιατί εμείς δεν είμαστε ομάδα να δημιουργήσουμε από πίσω. Θέλουμε πιο μπροστά να κλέβουμε τις μπάλες, σε πιο μικρό χώρο να κάνουμε τις επιθέσεις μας. Έδωσε στον κόσμο, στον απλό κόσμο, το στίγμα, το σκεπτικό, την ανάλυση και όπως ένας γιατρός σου εξηγεί με απλά πράγματα. Πώς είναι, πώς βγαίνει η κατάσταση πώς και τα λοιπά. Βέβαια. Έτσι πρέπει να είναι και ο προπονητής και αυτός που ρωτάει, έτσι ώστε η πλατιά μάζα. Να καταλαβαίνει. Μπορεί, ναι. Η πλατιά μάζα. Να καταλάβει, βέβαια. Τι σου είπε, κατέστρεψα τον παίχτη του Μπίσεσβαρ. Όχι να. Το κατέστρεψα. Όχι να ακούς, ας πούμε, με το παιδί σου ραδιόφωνο. Ναι, ναι. Γιατί τυχαίνει και εγώ. Και λέει, άλλαξε, δεν γουστάρω να ακούσω για μπάλα.
Δεν καταλαβαίνει, δεν θέλει. Τι να κάνω. Άμα άρχισε να το πει, ξέρω εγώ ότι με την overlap βγαίναμε και κάναμε. Αλλά ο Ανδρώνης έχει καταφέρει το ασύλιο. Τι κατάφερε ο Παύλος. Να διαφωνεί μια οικογένεια μέσα σε ένα μάξι, ναι, την ακούσει, ναι, αλλά να ακούνε Ανδρώνη και οι δύο. Πώς γίνεται. Πώς γίνεται, ναι. Το πρωί που πάω τον ιατροδικαστή στο σχολείο, ανοικάζουμε και ξυπνάμε πιο νωρίς. Λοιπόν. Στη διαδρομή, ναι, στη διαδρομή θέλω να ακούσω εγώ το Ραγκάτσι. Εσύ θέλεις. Βάζω Ραγκάτσι 8 με 10 να ακούσω. Πετάει το ιατροδικαστής από πίσω, λέει. Θέλω τραγούδια. Θέλω τραγούδια. Τι να σε βάλουμε, μπαμ, μπαμ, Velvet. Να τα βάλουμε. Ακούει την Ξανθήπη με τον Βασίλη. Εγώ θέλω την Ξανθήπη με τον Βασίλη. Ναι, αλλά εγώ θέλω το Ραγκάτσι. Τι θα γίνει. Ποιο θα ακούει το Ξανθήπη. Κάνει εκεί, κερδίζει ο ιατροδικαστής, τα λέμε. Αυτά τελείωσε. Δεν μπορεί να κάνει. Ναι, αλλά είτε τι Ξανθήπη ακού. Είτε Ραγκάτσι. Ανδρώνης. Ανδρώνης. Νάτος, και ξέρει ο Ανδρώνης. Και ξέρει. Σε πόλο, πορνό από Ανδρώνης. Από παντού Ανδρώνης. Ζάκαρη. Γεια σου, Παύλαρε. Λοιπόν, τρεις του μηνός παίρνουμε ακροματικότητες. Τι, αγχώνεσαι? Ο καθόλου. Σιγά μην με δεχτείτε. Αγραμματικότητα. Καθόλου. Σαν να ακούω τον Κανελάκη. Ευχαριστώ με τα κενά. 210. Θα είμαστε κοντά στα σάλια. Ναι, τα σάλια. Όταν δεν πάμε καλά, δεν βγάζουμε ανακοίνωση. Τίποτα δεν έχουμε. Όχι. Όταν πάμε καλά, ευχαριστούμε τον κοινό. Πάντα ευχαριστούμε όμως, ακούω. Τι έχετε? Γραμμές. Άρα, κάτι, άντρα, το ξέρω εγώ. 5-10 λεπτά, πότε θέλει ο λαό. Πότε θε. Το να προσπαθεί να ανεβάζει αυτόν τον Άρη χωρίς ρευστό. Και με τον κατηλανάφτη για προπονητή είναι σαν να τρέχεις γύρω-γύρω από την κολόνα και να προσπαθείς να αγγίξεις τον πισινό σου. Να μην πνίξεις βρε, παράδεμά σε, ποιος ήταν αυτός. Ο 502. Ο 502. Για άνοιξε γραμμέ. Ανοίξουμε, ρε. Άνοιξε. Ανοίξουμε. 2-31-0-90-90-90. 2-31-0-90-88-90. Άχι, αφού θέλουν γραμμές, γραμμές. Θέλουν γραμμές. Ό,τι θέλει ο λαός, ρε φίλε. Τι άλλα θέματα είχαμε, τρία. Τι να σου πω τώρα για το ΠΑΟΚ Ηρακλής που είπες για τη δύναμη. Ήθελα να σου ρωτήσω κάτι τώρα, ρε παιδί μου. Βλέπεις χαφ ή παίχτης του ΠΑΟΚ να είναι σκληρή? Όχι. Γι' αυτό. Το λάθος του Τουταχαμών, ναι, είναι ότι έβαλε. Το πάκι από την Κυριακή. Έβαλε παίχτες soft. Όλοι είναι soft στο Πάοκρε. Ο, δεν είναι όλοι soft. Πες μου έναν που δεν είναι soft. Κάτσε. Γιατί, αυτό ήθελα να το. Ποιο κάτσε, δηλαδή τι δεν είναι soft. Όχι. Τι είναι ο κάτσε. Τσογλάνι μεγάλο. Τι τσογλάνι. Ποδοσφαιρικά. Άσε ρε φίλε. Σε παίρνει κάτω. Εγώ δεν συμφωνώ. Εντάξει, εγώ το βλέπω το κάτσε. Σάρκοφ. Πες με, θέλω να με πει, θα σου κάνω αυτή την απλή ερώτηση και θα μου απαντήσει. Πες με, ποιον παίχτη του Πάοκ. Θα πα στον δρόμο, ξέρω εγώ, είναι με τη γυναίκα του, με την κόμενά του, θα του την πειράξει και θα σου ζητήσει το λόγο. Θα σου την καρφώσει. Ο Σέντερφορ, ένας. Αυτό είμαι και εγώ ένα. Ο Γλύκος, δύο. Ναι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ο Βαρέλα, τρεις. Ναι. Σου πω τέταρτος. Ναι. Λέω Βατσόχη, ο Κίτσι. Λέω Βατσόχη. Ναι. Ο Μάτος, ναι. 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 Ο Χαρίσης. Ναι. Ναι. Ποιο άλλο μπορεί να σε ορμήξει και να. Τελειώσαμε εδώ. Θα σου πω την απάντηση που ήθελα να βγάλω από σένα. Από αυτού του παίχτε που είπε, μόνο ένα χάφ ήταν ο Χαρίση. Όλοι οι άλλοι δεν ήταν χάφ που με είπε. Ναι. Άρα λοιπόν, ναι, δεν έχουμε μαχητέ στα χάφ. Ναι. Αυτό ήθελα να σου αναλύσω. Ναι, ναι. Βγάζει τον Μπίζεσβαρ. Τελείως. Πετά το Χαρίση πιο δεκάρι, ναι, και βάζει τον Κάτσε, ναι, σε αμυντικά χάφ. Ναι. Να παίξει ξυλίκι. Κατάλαβες. Να παίξει ξυλίκι. Άμα είχε Πρίγιοβιτ στα χάφ τέτοια γρουμουστασιά, τελείωνε η δουλειά. Και στον γκολ που τρώ. Ναι. Ο 1-92 Μπρίγιοβιτς πρέπει να τον βάλεις. Εκεί πρέπει να τον βάλεις. Να μαρκάρει. Να μαρκάρει τον Μπάστακο. Βέβαια. Τον Μπάστακο. Και τώρα με αυτή την αφορμή που δίνεις, τελειώνουμε και πάμε στον κόσμο μισό λεπτό. Βρέιβιτς, βρε φίλε μου καλέ. Βλέπεις, βάζεις άλλον Μπάστακο μέσα. Τσολιά. Έτσι. Τι με χώνεις εκείνο το Πέλκα μέσα που λες κατέβηκε από το Πούλμα να πάει στον Μπαλταφάν στο Δελασάλ μέσα. Τον Μπαλταφάν. Βέβαια, ρε αγόρι μου, σαν να κατέβει το σχολικό και να πάει στον Μπαλταφάν στο Δελασάλ. Αυτό τι βλέπεις για τη ρεβάνς με Ατρόμητο, μικρή για ανάλυση για τα μας με Μπεσίκτας θα κάνεις αργότερα. Ο Κωστένογλου, και πάμε στον κόσμο, ναι, περιμένει ακόμα να του κάνει χειραψία ο Ριβάλντο όταν τον έβγαλε αλλαγή στο ΑΚΑ τότε που παρίστανε τον προπονητή της ΑΕΚ, λέει ο 768. Ακούστε κάτι και πάμε στον κόσμο. Για να ακούσουμε. Προπονητές οι οποίοι είναι καριερίστες και έχουν δουλέψει πρόσφατα, στυλ Δέλα, Κλάιν Μάιν, ναι, και Ελευθερόπουλου, ζητήσανε εγγυήσεις από το Καρυπίδη. Τις εγγυήσεις οι οποίες είναι διόδια, πληρωμένοι παίκτες, ναι, και τα λοιπά και τα λοιπά. Και κεράσματα. Και δημόσιες σχέσεις. Διακεράσματα, γλυκά. Ναι. Καρύδες, καριώκες, μαρέγγες. Ναι. Mm. Πάμε, καλημέρα. Άι, πάμε. Καλημέρα. Ελευθερίνε, καλημέρα. Νάτος. Καλημέρα και στο φίλο τον άλλον. Γεια σου ρε φιλάρα, Ολυμπιακή. Είναι σε φόρμα. Λοιπόν, πριν σου πω αυτά που θέλω να σου πω, έβλεπα μια ελληνική ταινία τώρα, Ραπτόπουλες, που ξέρω ότι τη λατρεύεις, με το Μουστάκα. Και ήταν στην Κύπρο και ψάχνανε ένα δίτη. Και λέει, έχω τον ανιψίο μου, λέει, και το λένε, λέει, σου πια. Και έτρεμε αυτός και λέει, μην πεις χταπόδης, είναι άλλος, λέει.
ξέρω αν το έχει δει. Όχι, μουστάκα δεν μ' αρέσει. Φίλε, άσο. Δηλαδή, τι να σου πω, τα έχω ακόμα γελάω. Τέλος πάντων, πάμε στα δικά μας. Πάμε, πάμε λοιπόν, τα δικά μας. Να σου πω κάτι, αυτό που λέτε για τον Άρη και τον Πάουκ, ότι πήγαινε για πρωτάθλημα ο Πάουκ, γιατί παραμυθιάζεστε, ρε παιδιά. Έτσι λένε οι Παουξίδες, ρε φίλε. Ποιοι Παουξίδες. Οι Παουξίδες του λένε, αδερφάκι αυτό. Εμείς το ξέρουμε τι δεν πήγαινε. Θυμάσαι ότι εκείνη τη χρονιά ο πατέρας προσπαθούσε να βγάλει τον Ολυμπιακό τρίτο ή τέταρτο για να μην πάει στο Champions League. Α, και τι βοήθεια για τον Πάουκ. Βέβαια, ήθελε να βγάλει τον ΠΑΟΚ δεύτερο και είχε και παίχτες δανεικούς ο ΠΑΟΚ από τον Παναθηναϊκό, το θυμάσαι αυτό. Εκεί τη χρονιά δεν έπαιξε να είχε. Τι λες, είχε ένα Μουντ. Το ξέχασες. Μουντ. Μουντ, έναν. Εκείνη τη χρονιά ήταν ο Μουντ. Βέβαια, είχε και έναν άλλονα. Όχι μόνο αυτόν, είχε και έναν άλλονα. Έλληνα. Που τον έδωσε μετά στην Καλυφαία δανεικό. Εκείνη τη χρονιά ο ΠΑΟΚ είχε δανεικό από τον Παναθηναϊκό. Κανα δύο είχε, όχι έναν. Αφού πήρε το Χριστοδουλόπουλο και το Μελίσι και έδωσε δανεικό. Ποιο μετά ήταν αυτό, ρε φίλε. Ρε φίλε, την ίδια χρονιά. Το 11 ή το 12 μιλάμε τώρα. Πού ήταν αυτό, ρε φίλε. Τέλος πάντων. Κάπου εκεί ήταν. Καταρχήν ήθελα να τον βγάλουν δεύτερο. Όχι ότι πήγαινε ο ΠΑΟΚ για πρωτάθλημα. Εδώ ναι. Πάω κρεσί. Ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ, άμα φύγουν από το πρωτάθλημα, πρωτάθλημα δεν πρόκειται να πάρει. Δηλαδή θες να πεις ότι ο ΠΑΟΚ επικοινωνιακά πουλάει το παραμύθι ότι πήγαινε για πρωτάθλημα ενώ δεν πήγαινε. Ναι, ρε φίλε. Και μαθηματικά αφού πήγαινε. Δεν πήγαινε. Φίλε, να σου πω κάτι. Να σου πω κάτι. Βλέπεις τώρα, παραμυθιάζονται εκεί πέρα ότι παίζουν ωραίο ποδόσφαιρο. Τους περνάει ο Πανιώνιος 4 βαθμούς τώρα. Πλάκα κάνουμε τώρα. Για ποιο ωραίο ποδόσφαιρο μιλάμε τώρα. Παραμυθιάζονται μόνοι. Εντάξει, γουστάρουν οι μπαλίτσες που παίζουν. Ε, τι να κάνεις. Ποια μπαλίτσα, ρε φίλε. Πού είδες προχθές με τον πεσμένο Ηρακλή. Για πες μου την μπαλίτσα. Εντάξει τώρα. Αυτό μπορούν να δουν, αυτό βλέπουν τώρα. Τι να κάνουμε. Παίξανε δύο παιχνίδια και βάλανε ένα γκολ. Προχθές με τη Βέρεια εκεί πότε ήταν που βάλανε τον γκολ το πέναλτι. Εσύ όμως την μπάλα έπαιξες εκεί με τον Πανιώνιο. Λέω για εμάς, ρε. Για αυτούς λέω. Εμείς για σένα να πεις τώρα. Άσε ρε φίλε να σου πω. Για πες μου εσύ που την έπαιζε στον πέντο μόνο. Θα με αφήσει να σου πω. Βέβαια, έχω το χειρότερο Ολυμπιακό της τελευταίας δεκαετίας. Μπορεί και παραπάνω. Εδώ να συμφωνώ. Και παίρνει από τον Νοέμβριο το πρωτάθλημα. Για ποιο πρωτάθλημα μιλάμε. Και πάλι συμφωνώ. Τι να λέμε τώρα. Δηλαδή μεθαύριο κάθεστε και λέτε τρία γκολ. Εσύ ειδικά Ραπτόπουλε που έχεις παίξει και μπάλα. Πες μου εσύ σε ένα παιχνίδι πρωτοβουλίας από ελληνική ομάδα, ποια μπορεί να νικήσει τον Ολυμπιακό. Άμα ο Ολυμπιακός παίξει πίσω, όπως έπαιξε μέσα στην Τουρκία. Πες μου εσύ, ποιος θα βάλει γκολ από αυτούς, από αυτά τα σαπάκια που έχει ο ΠΑΟΚ. Για πες μου, ο Πρέγιοβιτς. Θες να πεις ότι αν ο ΠΑΟΚ παίξει ποδόσφαιρο πρωτοβουλίας και κλειστεί ο Ολυμπιακός. Θα χάσει. Και παίξει στην αντιπίθεση, θα έχει προβλήματα θα ο ΠΑΟΚ. Ναι. Βέβαια, μεγάλο πρόβλημα. Ο ΠΑΟΚ το μόνο που μπορεί να κάνει για να νικήσει είναι μόνο να παίξει ο Ολυμπιακός μπροστά. Ναι. Και ο Ολυμπιακός δεν θα παίξει έτσι. Στην Τούμπα δεν νομίζω να παίξει έτσι. Αυτά τα δύο τα γάρια. Τον Ολυμπιακό, άμα του κλείσει του χώρου, ναι. Τον χτυπά. Περίμενα να σου πω. Δεν μπορεί να επιτεθεί και να κλείσει και χώρου. Δεν γίνεται. Όχι, δεν λέω για αυτό το μάτς. Αν του κλείσει του χώρου. Ούτε Ατλέτικο δεν το κάνει αυτό. Άρα λες για να το τελειώσουμε. Ότι εσύ βλέπεις ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει την κατοχή και την πρωτοβουλία, ναι. Το Ολυμπιακό στο χώρο θα το χτυπήσει και να γίνει κόντρα. Ακούς, δύο παίχτες είναι επικίνδυνοι από τον ΠΑΟΚ. Αυτός ο κοντός ποτρελός που πήρανε τώρα, ο Γρήγορος. Έχει πολλούς κοντούς Γρήγορους. Γουάρντα, Ενρίκε. Τον Ενρίκε, πώς το λέω. Αυτό τώρα που πήραν. Αυτός που είναι λίγο γρήγορος και την ξέρει την παλίτσα, μπορεί να κάνει μια ενέργεια και να κάνει ένα σουτ. Και ο δεξής μπακ, αυτός ο καλός, σε μένα μου αρέσει. Μόνο αυτοί οι δύο παίχτες. Δεν υπάρχουν άλλοι παίχτες ποιότητας, ρε παιδιά, στον μπακ. Όλοι οι άλλοι είναι σαπάκια. Άμα τους αφήσεις ελεύθερους, θα πάνε στη Λάρισα. Μα έχει και άλλο σεντρεφόρ, στη σκοράρει συνέχεια. Ρε φίλε, άκου να δεις. Τα δύο τα γάρια που έχουμε εμείς πίσω, υψηλοί, μπορεί να μην είναι γρήγοροι, αλλά στο ψηλό παιχνίδι δεν παίζονται. Και ο Ντακώστα και ο Μποτία. Αυτός δεν θα ακουμπήσει μπάλα. Θυμήσου το. Θα το δούμε. Τώρα. Ναι. Και τη Δευτέρα θα ξαναβγούμε να μιλήσουμε. Φυσικά. Δεν θα ακουμπήσει μπάλα. Ο μόνος που μπορεί να μας βάλει γκολ είναι αυτός που σου είπα. Να σε μια αντεπίθεση. Ναι. Δηλαδή ο Μποτία με τον Ντακώστα θα τη βγάλουν την άκρη, λες. Με τον ψηλό, το έτσι λες. Να σε ρωτήσω κάτι πρωτού κλείσεις. Ναι. Μπροστά θέλεις Σεμπά, Ανσαριφάρτ και Μανθάτη ή δεξιά στο Μανθάτη κάτι άλλο. Το Σεμπά τον θέλω γιατί είναι ψυχή. Γι' αυτό, ναι. Το Μανθάτη δεν τον θέλω, ξέρεις γιατί είναι πολύ πιτσιρικάς. Μην φοβηθεί εκεί με αυτά που κάνει. Εγώ επειδή το είναι θρασής γι' αυτό, γιατί κόντρα, γιατί κόντρα επίθεση. Και ο Μαρίν είναι φλόρος λίγο. Όχι, ο Μαρίν είναι πολύ φλόρος, όχι μόνο φλόρος. Αλλά ο Μαρίν, φίλε, δεν έχει παίξει, είναι δεκάρι.
Ο Μαρίν όταν έπαιζε στο Κλάτμπαχ, όλη η Γερμανία μίλαγε για αυτό, να δεν μπορεί να ξέχασει την μπάλα. Τέλος πάντων, εγώ θέλω μπροστά τον Ανσαριφάρ, που είναι γρήγορος, θέλω τον τέτοιο, να πώς το λένε, τον Λεωνούση δεξιά, αριστερά, τον Σεμπά, και από πίσω του τον, πώς το λένε, τον... Ποιον θες? Το Μάρτινς, όχι το, το Φουρτούνι. Όχι το Μάρτινς, το όχι το Μάρτινς, τον άλλο. Το Φουρτούνι, ναι, εννοείται, τον άλλο, να το κοντό, το, τον Ανδρούτσο. Α, θέλει τον Πιτσιρικά. Θες τον Ανδρούτσο στα χαφ. Ω, ναι. Το με το που φέρνει την μπάλα στην αντεπίθεση, φίλε, μου θυμίζει τον Καστίγιο όπως έφευγε με την μπάλα στα πόδια. Δίκιο, είναι άλλο να είναι ο παίχτης γρήγορος. Αυτός δεν μπορεί να φοβηθεί μέσα στην Τούμπα. Συγγνώμη. Ωραίο, ωραίο αυτό που λες. Αυτός μέσα στην Τούμπα δεν μπορεί να φοβηθεί. Γιατί δεν φοβήθηκε στην Τουρκία μέσω του Πιτσιρικά τώρα. Δεν μπορεί να φοβηθεί πουθενά. Σοβαρά μιλάς τώρα. Κρύο αίμα δηλαδή. Έτσι όπως το λέτε, παιδιά. Δηλαδή θυμηθείτε ότι. Τώρα την Κυριακή ή θα χάσει ο ΠΑΟΚ ή θα έρθει καμιά ισοπαλία. Mm. Δηλαδή να, αυτά που λέτε 2 και 3 γκολ, να ξεχάσετε το. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εντάξει, δεν τα λέμε. Εμείς δεν λέμε για μεγάλα. Τα λέει ο κόσμος, τα λέει. Τέλος ο κόσμος, εντάξει, τι να είναι, λογικό είναι. Ναι, βέβαια. Έτσι δεν είναι. Ωραία. Εντάξει, εδώ στο καναπέναντι να πάρει κανένα να κερδίσει τη Βέρεια. Ωραία, εδώ θα είμαστε. Για πάμε στους επόμενους. Γιατί οι γραμμές. Bye, φίλε. Γι' αυτό ένα μυθύρα 10 λέει ότι δεν έχει σαν σύνδεσμο καμιά σχέση με την κλοπή των 2.000 εισιτηρίων. Δεν ανταποκρίνεται στην αλήθεια. Λοιπόν, και λέει ότι για την τι λέει αλλούς, τι διαβάζει κύριε. Επειδή καταλαβαίνουμε ότι θέλετε να πάει αλλού η δουλειά, θέλουμε να διευκρινίσουμε ότι δεν μία σχέση έχουμε σαν σύνδεσμος. Αχα. Με το καύξιμο του box και με την κλοπή 80 εισιτηρίων του αγώνα με την ΑΕΚ. Καμιά σχέση δεν έχουμε με την κλοπή 2.000 εισιτηρίων στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, δεν ανταποκρίνονται στην αλήθεια. Σκοπό είχαν να σας γελιοποιήσουν μετά την ανακοίνωση που βγάλατε ότι οι κουκουλοφόροι σας έκλεψαν τα εισιτήρια. Άλλωστε σε όλα αυτά συμφωνούν και οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, οι οποίοι σε ανακοίνωσή τους τονίζουν ότι η κλοπή των εισιτηρίων ήταν σκηνοθετημένη. Επίσης, καμιά σχέση δεν έχουμε με τα ημετικά πανό. Μάλιστα. Εμείς δεν βγάλαμε, λέει, πανό. Καταδικάζουμε περίφραστα όλα τα παραπάνω. Τους δουλεύουν. Παπάτρωνε αέρα. Τα πάει εισαγγελέα, εμεί βγάλαμε ανακοίνωση. Εμεί βγάλαμε. Καταδικάσαμε τα γεγονότα. Το τρελάνο τον εισαγγελέα. Τώρα 80 εισιτήρια με 2.000 τεράστια διαφορά είναι. Ναι. Όχι, 80 με την ΑΕΚ. Αυτό και άλλα 2.000 σχέση. Καμία σχέση. Άλλοι ήταν. Μα πιάσατε. Ανακοίνωση, ορίστε. Καθαρίστε. Πρόεδρε, με την καλή μου την καρδιά. Κύριε εισαγγελέα. Καλημέρα. Καλημέρα. Έλα. Καλημέρα. Γεια σου, Νίκο. Τι κάνετε? Με λιγάλα, Νίκο. Ναι. Με λιγάλα. Κοίτα να σε πω κάτι. Αυτός ο Ολυμπιακάκης που βγήκε. Κοίτα να πω ότι ο χοντρός αρχίζει το καράβι να βουλιάζει του χοντρού. Βουλιάζει χοντρού το καράβι. Κοίτα να σε πω κάτι, Κώστο. Το καράβι του χοντρού βουλιάζει. Σε τι απάνω. Από την ώρα που ο Γιώργος ο Κόκαλης του λέει κάνει πούμε σε σάκο του μπόξ. Ο Ολυμπιακός, να σε πω κάτι. Αυτή που, με τον Μπανιόνιο ήταν ένα παιχνίδι που με, από το πουθενά. Δεν υπάρχει Ολυμπιακός. Του χρόνου ναι, μεν θα είναι που μη έπω κόκκινη. Αλλά Ολυμπιακός δεν θα υπάρχει Ολυμπιακός. Θα το πάρω, πάω! Υπάρχει. Να τελειώσω. Συγγνώμη. Με συγχωρείτε. Από την ώρα που με αυτοί οι παίκτες του Ολυμπιακού είναι έκτη διαλογής. Έκτη διαλογής είναι. Ναι. Με τον Πανιό που τον είδαμε, γελούσε κάτι επικραμμένο. Ο καθαρός Ολυμπιακός, ο προχωμένος Ολυμπιακός. Τον Μαρινάκη, τον κάνανε σάκο του μπόξ. Ναι. Έτσι. Έρχομαστε λιγάκι στη Μικρά Ασία. Κοιτάξτε από κότσο κάτι. Το παιχνίδι του Ηρακλή του Πάκου, Ηρακλή Πάκου, όπως είσαι Σπάρτο. Ναι, ναι. Ήταν offside. Ήταν το goal offside του Πάκου. Ήταν offside, βέβαια. Ναι. Έτσι. Το μπέναλτι που είδε και το 88 με 89. Αυτός ο Βραζιλιάνος, πώς λέγεται του Ηρακλέως. Ναι. Την μπάλα την έστειλε στα πουλιά. Ναι. Δηλαδή το 89, αν ήταν η Χερίνα 2-1. Ναι. Η Λιβαγία και το 2-1. Ναι, ναι. Έτσι. Την Κυριακή παιδιά τρώμε, α πούμε. Ηρακλής, ναι. Διπλό. Το διπλό δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα, κοτσό μου. Διπλό. Διπλό. Εγώ θέλω, δεν κατάλαβα, κοτσό μου. Γιατί ο Σπάνος γνωρίζουμε πολύ καλά. Το κύπελο Ελλάδας που έπαιξε την Τετάρτη. Ο Ολυμπιακός θα αποκλειστεί. Ετοιμάσου ο Σπανός θα αποκλείσει τον Ολυμπιακό. Η Λιβαδιά, η ομάδα του Κουμπότη σώνεται. Ο Ηρακλής την Κυριακή θα χάσει. Θα χάσει. Από... βέβαια. Λες. Ετοιμά... όχι, λέω, μου είναι αλήθεια πώς θα το κάνουμε, φίλο μου.
Γιατί αυτή τη στιγμή λέτε ότι αυτός ο κύριος Παπαθαλασσάκη από τον Καναδά, που είναι από τον Καναδά, είναι από το Εγάλαιο. Έτσι έδωσε πρόβλημα ο κύριος. Του Κορδελιό μήπως είναι. Από το Εγάλαιο, φίλε μου. Εγάλαιο, Κοτσό μου, εγώ σε μιλάω με στοιχεία. Ναι. Από την ώρα που ο κύριος που είναι πρώην Σοβιετική Ένωση, που τον κάνανε Έλληνα, που δεν είναι Έλληνας, γνωρίζουμε πολύ καλά, ο άνθρωπος αυτός που είναι στην Αμερική κάνει θεραπεία, έδωσε την οπόμενη σε αυτόν τον κύριο να δώσει τον Παπαναθήκη 350.000 ευρώ. Τάλος του του κουτομπάρα. Ο Ηρακλής, θέμα χρόνου, θα πάει ένα κατηγορία. Σε τι απάνω. Όταν πάει β' εθνική, πρέπει να είναι καθαρός όλο ναι, το μέλλον. Ναι, θα είναι βρώμικος, ναι, σωστά. Δηλαδή, όχι, καθαρός, σε τι απάνω. Τους μανατάρεους, τους παίκτες, εφορία, νερά, ΔΕΗ και πολλά. Αν δεν είναι το θέμα αυτό έτσι, αυτομάτως ούτε παίξει, ούτε β' εθνική παίζει. Κατάλαβα. Τα λέμε, Νίκο, τα λέμε. Γεια σου, Νικόλα. Ωραίος. Πάμε επόμενη. Τι έχεις. Όχι. Δεν έχεις. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Καλώς το. Καλώς το, παιδί. Λοιπόν, έβγαλε μια ανακοίνωση ο Ηρακλής. Ναι, δεν σε πρόλαβα. Ήμουνα μέσα στούντιο, δεν σε πρόλαβα. Ναι. Σε πήρα, αλλά μάλλον είχες δουλειά. Δεν θα τα πούμε αύριο. Εγώ κάτι δεν κατάλαβα. Ναι. Είπε ότι κάποιοι πήραν 2.000 εισιτήρια, οι οποίοι βγάλανε και επίσημη φωτογραφία στο Facebook. Αλλά εντάξει, το προσπερνάω αυτό και δεν λέω ποιοι είναι. Αυτοί από μόνοι τους το κάναν. Θα σας πω μετά γιατί έγινε αυτό. Να μας πεις. Ναι. Ναι. Και είπαν ότι πήραν 2.000 εισιτήρια και πήγαν, τους επιστρέψαν τα 1.400 και κρατήσαν τα 600. Και συγγνώμη δηλαδή, σου επιστρέφει ο κλέφτης τα 1.400 εισιτήρια και εσύ δεν τον πας στην αστυνομία, δεν την καλείς να τον πιάσει και να τον πει, έλα εδώ ρε φίλε, πώς τα πήρες, πού τα βρήκες, στο δρόμο. Ναι. Σωστό για αυτό. Σωστό, ναι. Βέβαια. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή, τι θέατρο του παραλόγου παίζουν και δεν το ήξερες εδώ και τόσο καιρό. Δηλαδή ήταν καλή τότε, πριν ένα-ενάμιση χρόνο, όταν μπαίνανε τζάμπα επίσης, όταν είχες τον οπαδό παράγοντα εκεί στη διοίκησή σου και μπαίναν τζάμπα και παίρναν τα εισιτήρια και δεν επιστρέφανε ούτε ένα ευρώ. Τότε ήταν καλή και τώρα που τα πήραν είναι κακή. Δεν ξέρω τι τα γίνεται. Χαλάσανε, μωρέ, τα χαλάσανε. Τότε τα είχαν καλά. Ναι, τα χαλάσανε. Εγώ δεν τα χαλάσανε. Α, δεν τα διότι χαλάσανε. Εγώ στο συγκεκριμένο παιχνίδι, πριν μια-δυο αγωνιστικές, η αστυνομία τους έψαχνε μέχρι και τους πάντους των πουτσιών. Εγώ τώρα είδα, βάλαν και πάνω. Εγώ είδα ότι έξω κάναν ό,τι θέλανε, πετούσανε μολότοφ, κυκλοφορούσανε με τα ρόπαλα, παίρνανε εισιτήρια, κλέβανε. Και συγγνώμη τώρα. Γιατί και η αστυνομία είναι στο θέμα. Έχουν κλαπήσει τη για την προηγούμενη αγωνιστική με την ΑΕΚ. 80, ναι. 80. Θα πρέπει δηλαδή στο εκδοτήριο να έχει δύο αστυνομικούς, τρεις, πέντε και να μην ξαναγίνει. Ναι, εσάσου όμως, τα εισιτήρια δεν είναι ηλεκτρονικά. Έχει ηλεκτρονικά, έχει και τα ηλεκτρονικά. Έχει και αυτά δύο. Τα ηλεκτρονικά από ό,τι φαίνεται. Αν και υπάρχει μια καταγγελία η οποία λέει ότι έγινε μέσω security και το ένα και το άλλο, αυτά είναι προς διερεύνηση. Ο εισαγγελέας θα μας πει τελικά τι έχει γίνει. Ναι, γελάει ο κόσμος. Από ό,τι φαίνεται τα πήραν κάποιοι άλλοι και κυκλοφορούσαν στην πόλη επί μία ώρα για να φτάσουν 5 λεπτά από το Καφατζόγλιο και τελικά ούτε αυτούς τους σταματήσανε πιο πέρα, τους σταματήσανε λίγο πριν φτάσουν. Εδώ λοιπόν να μας πούνε τι γίνεται εδώ. Γιατί εγώ από ό,τι καταλαβαίνω όλοι είμαι στο κόλπο, στο ίδιο κόλπο. Δηλαδή πριν δεν ξέρατε ότι μπαίναν τζάμπα. Τώρα το θυμηθήκατε. Αλλά πριν τα είχατε καλά. Και γιατί δεν μας λέτε ρε παιδιά πόσα εισιτήρια παίρνανε, τι λεφτά σας δίνανε. Γιατί βγήκατε, είπατε κάποια στιγμή ότι έχουμε όλο και όλο 78.000 διαρκείας. Σε ευρώ. Σε ευρώ. Μάλιστα. Ναι, και γιατί δεν μας λέτε πόσα εισιτήρια πήρανε διαρκείας, πόσα μας τους επιστρέψανε. Πόσα λεφτά σας δώσανε. Γιατί δεν λέτε πόσα εισιτήρια παίρνανε κάθε Κυριακή, πόσα σας επιστρέψανε και τι έγινε. Βέβαια. Γιατί δεν τα λέτε τώρα, βγάζετε έτσι και λέτε ότι σας επιστρέψανε τα 1.400 εισιτήρια, αλλά αυτός που σας τα επέστρεψε δεν τον είπατε ρε παιδιά. Έλα εδώ ρε φίλε, πού τα βρήκε, στο δρόμο. Αλλά εγώ θα πάω κάπου αλλού. Κάποιος ο οποίος έχει ένα προηγούμενο με την προηγούμενη αγωνιστική με την ΑΕΚ. Έχει ένα δεύτερο τέτοιο το οποίο βγάζει και επίσημη ανακοίνωση στο Facebook,
φατακάρτα στην επίσημη του σελίδα ότι εγώ πουλάω δωρεάν εισιτήρια. Αμέσως μετά πετάει μολότοφ και κάνει στους αστυνομικούς. Αμέσως μετά βάζει ένα πανό που βρίζει τη μάνα ενός, ξέρω εγώ, που και αυτός του βρέθηκε περίεργο στην Ελλάδα να γίνονται τέτοια πράγματα. Ναι. Και όλοι αυτοί πριν λίγο είχαν πει ότι μας κατηγορούν για εγκληματική οργάνωση. Ρε παιδιά, τι θέλετε να κάνετε τώρα εδώ δηλαδή? Αντί να κλείσετε μόνοι σας και να αρχίσουν οι ευθύνες για την καταστροφή του Ηράκλειου να έρχονται και πάνω σας, γιατί έχετε συνυπευθυνότητα, θέλετε να σας κλείσουν άλλοι και να φύγουν οι ευθύνες και να ειδοποιηθείτε. Μάλιστα. Και εδώ θα πω κάτι. Μην τυχόν καμιά αστυνομία ή κανένας υπουργός μας πει ότι τους κλείνουμε. Όχι. Να τους κλείνατε όταν δέναν κάποιους συνοπαδούς τους αθώους με τις οικογένειές τους. Όταν πήγαιναν στα σπίτια και σπάναν τα τζάμια τους. Όταν καίγαν αυτοκίνητα. Τότε να τους κλείνατε. Όχι τώρα. Δεν θα τους κάνετε ήρωες πάλι. Έτσι. Και όλοι όσοι είναι στο ίδιο έργο θεατές θα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να μην τις ρίξουν πίσω όπως πάνε να κάνουν αυτή τη στιγμή. Γιατί είναι στο κόλπο όλοι μαζί. Με απότερο σκοπό φυσικά την καταστροφή του Ηρακλή. Ξέρει πολλά ο Βούλος. Διαφωτιστικός. Διάλειμμα μικρό. Πολύ. Πάμε πολύ break. Μικρό. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Ταξί, ταξί, Ολύμπου 78. Στον Τζαρουχά για πατσά, ε. Στον Τζαρούχα, αλλά όχι και για πατσά, για φρεσκό μαγειρεμένο. Από μελιτζάνες ραγού μέχρι τζιγεροσαρμάδες. Δοκίμασε και ένα σαρδένι ανάμεικτο ψιλοκομμένο με μπόλικο κολαγόνο για την επιδερμίδα. Ίσως. Πάντως Τζαρούχας ή Τζαρουχάς, ό,τι και να φας είναι εγγύηση. Εστιατόριο Πατσατζίδικο Τζαρούχα, Ολύμπου 78. 24 ώρες ανοιχτά και delivery στο 2310-271-621. Από το 1952, παράδοση. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Εδώ και μια εβδομάδα, ναι, δεν έχει βγει Αργιανός. Γιατί? Σε εκπομπή δικιά μας, προηγούμενου, επόμενου, τηλεόραση. Θα σε πει τι? Η ψυχολογία του είναι στα τάταρα. Αφού δεν μας έδωσε ο Ντράγκης το τέτοιο. Ο Ντράγκης δεν μας το έδωσε την κούπα. Τι να κάνουμε, στεναχώρια έχουμε. Ο Ντράγκης δεν σου έδωσε την κούπα, δεν σου έδωσε το διπλό στη Σπάρτη. Δεν δείχνει και τα δάχτυλα, λένε. Πάμε, πάμε, πάμε κόσμο. Άντε, πάμε. Έλα, φίλε. Πάμε, ναι. Κόμο. Πάμε, ναι. Μπρος. Α, δεν θέλει αυτός. Έλα, φίλε. Έλα, εγώ είμαι. Εσύ είσαι, φίλε. Ναι, κύριο. Καλημέρα, ραπ. Έλα, φίλε. Πώς θα βλέπεις το μάτι με τον Ολυμπιακό την Κυριακή? Σοπαλία. Θα κερδίσω ΠΑΟΚ. Μπα. Σοπαλία. Εγώ δεν θα κερδίσω ΠΑΟΚ. Σοπαλία, σε φύγει να αντεπίδεσαι, σε κάνει ένα γκολ. 1-1 το βλέπω. 3-0. Καλά, έτσι λες εσύ. Σε βάζω στοίχημα μας, Αγγλίση. Καλά. Καλά. Ραπτόπουλε, θα κερδίσω ΠΑΟΚ. Έλα, βρε τον Ηρακλή, δεν μπορείς να πάρεις το πιο. Καλά. Άμα παίξει 3-5-2 όπως έπαιξε με τη Σάλκε. Ναι. 3 γκολ θα βάλει. Ναι. Θα βάλει. Ναι. Ναι. Και ποιο θα παίξει μπάλα κατοχή στο Ολυμπιακό ή ο ΠΑΟΚ? Δεν μου λες. Ποιο θα την κάνει την αρχή? Πώς τη βλέπεις? Με Μπίζεσβαρ πώς το βλέπεις? Τον έφαγε για να, φάει τον, να βάλει τον Ουάρντα, ε. Φάνηκε καθαρά. Φάνηκε καθαρά. Φάνηκε. Ο Ολυμπιακός στην Τουρκία ήταν για να χάσει. Ποιον ρωτάς? Βρήκε ανοιχτό τον Τούρκο. Εσένα ρωτάω. Ναι, πες μου. Ναι, πες μου. Τι? Έπαιξε την κόντρα στο χώρο. Και 5-3 γκολ στην κόντρα. Σεμιναριακά το την έπαιξε την κόντρα. Την έπαιξε σεμιναριακά. Βέβαια. Αν εσύ πάρεις κατοχή 70-30. Ναι. Και σου φύγεις την κόντρα, δεν τον φοβάσαι στην κόντρα τον Ολυμπιακό? Καθόλου. Ποιος θα βάλει γκολ? Βλέπεις εσύ να βάζεις γκολ. Άκου να δεις κάτι. Ο Ολυμπιακός στα παιχνίδια πρωτοβουλίας που παίρνει είναι πίσω ανοιχτός. Εντάξει. Ναι. Ο Ντακώστα και ο Μποτία στο μεγάλο χώρο είναι προβληματικοί. Εντάξει. Mm-hmm. Πάρα πολύ ωραία. Στους κλειστούς χώρους ο Ολυμπιακός είναι δύσκολος αντίπαλος. Ζόρικος είσαι. Είναι από τα λίγα μάτς που ο Ολυμπιακός θα παίξει. Όχι το passing game. Όχι, θα ανεβαίνει ψηλά. Θα προσέξει τα νότα του. Uh-huh.
που σημαίνει ότι εσύ είσαι το φαβορί. Εσύ είσαι το παιχνίδι. Οπότε λέει ότι άμα ανοιχτώ εγώ θα φάω κόντρα. Εσύ λοιπόν έτσι δεν έχεις την πολυτέλεια να παίξεις την κόντρα. Πρέπει να παράξεις ποδόσφαιρο. Από ό,τι φαίνεται ο Μπίζεσβάρ δεν θα ξεκινήσει. Θα παίξει ο Ουάρντα. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι είναι ευκαιρία στον να Ουάρντα επάνω, ομάδα. Τα ξέρω τα γράμματα. Στον Ουάρντα επάνω θα βάλουν τον Καφάση αυτοί. Στο Μιστακίδη τι θα βάλουνε όμως. Πρόσεξε. Για να σε ακούσω τώρα. Πρόσεξε τι θα γίνει. Βλέπεις να την πάνε στην κλωσιά και αυτή. Θα παίξει ο Ολυμπιακός, από ό,τι έμαθα, το ρόλο το δεύτερο. Και θα δώσει το βάρος, την ευθύνη, το άγχος σε σένα. Κακό αυτό. Δεν είναι εύκολο παιχνίδι. Θα τον βάλω 3-0. Επειδή αυτός είναι στα χάλια του. Δεν είναι εύκολο παιχνίδι. Και το ότι έχασε από τον Πανιόνιο δεν είναι καλό για σένα. Αν το έπαιζες τώρα το μάτσο Καραϊσκάκη θα το κέρδισε 3-0. Στο Καραϊσκάκη είναι πιο εύκολο να τον πάρει στον Ολυμπιακό από ότι στην Τούμπα. Έχεις θέμα στην Τούμπα. Λέω εγώ τώρα. Ο κόσμος σε αγχώνει. Θες πονηρά, πονηρά σε πάω. Ναι. Γιατί και το, με τη Σάλκε πήρες το βάρος του. Πρέπει να την πάρω τη Σάλκε. Πήγες έξω outsider. Έπαιξες ελεύθερα. Και πήγες έξω χωρίς άγχος και έπαιξες καλύτερα. Αυτό σου λέω. Άμα πήγες στο Καραϊσκάκη ήταν πιο δηλαδή, εύκολα τα πράγματα. Δηλαδή αν ήταν αντί του Κουλούρη ο Μπρίγιοβιτς. Βέβαια. Και αντί του. Πώς το λένε, του Τζάλμα Κάμπους ο Μιστακίδης θα σου πω εγώ. Βέβαια. Θα κέρδιζες το μάτς. Άνετα. Πιθανολογώ. Ναι. Ποτέ δεν ξέρεις. Έτσι. Λέει η λογική δική μου. Άμα αρχίσει εδώ η κερκίδα και πάμε πάω κάρα και γιατί ρε πάω κάρα και αχ στραβοκλουσιά και άγεου. Εκεί είναι το πρόβλημα του πάω. Για να κερδίσεις τον Ολυμπιακό. Θα πρέπει στο pressing ψηλά που θα κάνει στην αρχή ναι να του κάτσεις το 15 λεπτό γκολ. Άμα του κάτσεις έγινε δουλειά. Άμα δεν του κάτσεις δεν είναι εύκολο. Έχουμε μουρμούρες μετά. Μετά η Τούμπα, να σου δώσω και να καταλάβεις, η Τούμπα στο πρώτο 20 λεπτό είναι τα άου. Μετά αρχίζει ναι και πέφτει η Τούμπα. Ναι. Αυτό πρέπει να το δείτε. Γιατί πέφτει η Τούμπα. Άμα, όταν παίζει η ομάδα... Δεν πέφτει η Τούμπα, όταν δεν παίζει πέφτει. Εκεί το θέμα, να μην ρίχνει την ομάδα χωρίς. Γι' αυτό σου λέω ότι στο out τη Τούμπα, στα πρεσαρίσματα ψηλά πρέπει να κάνει γκολ. Βέβαια. Δηλαδή εσύ περιμένει, η Τούμπα περιμένει να σηκωθεί από, το, από του παίκτε, οι παίκτε περιμένουν να σηκωθούν από την Τούμπα. Βέβαια. Μπερδέψαμε του ρόλου μα εδώ. Τα μπερδέψαμε. Θα βγει κανένα παλιό παόξη και θα αρχίσει να βρίζει. Και θα έχει δίκιο. Φυσικά. Κανένα 60, κανένα 55. Σκληροπυρηνικό. Σκληροπυρηνικό, κατάλαβε. Τέλο πάντων, να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Αμέ. Σήμερα το απόγευμα πού ήσουνα. Πόσο απόγευμα. 6.30 με 7. 6 με 7. 6 με 7. 6 με 7. Στην Όλγα δεν ήσουνα. Εγώ. Ναι. 6. Έξω από ένα μαγαζί που σε μίλησε μια κοπέλα. Πιο αργά. Ήταν, μια κοπέλα. Στο ελληνικό ναι δίπλα. Στο ελληνικό δίπλα. Ναι, αυτό. Εγώ δουλεύω σε αυτό το μαγαζί και ήμουν μέσα και βγαίνω έξω και με λέει ήταν ο λαπτόπι εδώ. Πιέζε ρε όρμα τον Εκισκάρο, σε τον αλάβω το βιάκα. Τι ήταν αυτό να φύγει. Πήγα να πάρω τον ιατροδικαστή παγωτό. Ναι, έτσι μου είπε. Και λέω, όχι, ρε, να έρθει μέχρι εδώ και να μην. Τον ναι ασλαμά τον βλέπω κάθε μέρα. Δεν παίρνω εγώ αλλού παγωτό. Μόνο στο ελληνικό. Εγώ, ακούς. Βρε, 800 καλύτερα. Βρε, θέλω το ελληνικό σου, λέτε λίγο. Μάγκια. Εγώ δουλεύω στο Γυράδικο, ξέρεις, τώρα μην λέω όνομα. Το δίπλα, ναι, 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 κολλητά. Ναι. Αυτή η κοπέλα που με φόραξε δουλεύει σε εσάς, δεν δουλεύει. Ναι, ναι, εκεί δουλεύει. Ναι, ναι. Όποτε θέλει, θέλει να έρθει μια μέρα σε κάνω τραπέζι. Πάμε να φάμε, ρε. Θα φέρω το. Θα φέρω το κόκκινο όμως. Ναι. Έχει μια, ακούς, έχει μια πιστολάρα, είναι 550 γραμμάρια. Μπλάκα. Πάμε να το πάμε ρε φίλε, θέλω να δοκιμάσω. Σας, τι μπλάκα άγκους έχει εκεί. Ε. Μπλάκα άγκους έχει. Όχι. Έχει τα πάντα. Ναι. Έχει ωραία, τα πάντα. Καλό πόστο είναι εκεί, μένει ο Ασλαμάς εκεί πέρα. Αυτό το έχουμε διαφήμιση και σε εσάς, δεν ξέρω αν μας το μάθει. Ο Ασλαμάς εκεί δεν έρχεται. Έρχεται, περνάει. Yeah. Εκεί μένει ο Ασλαμάς, εκεί. Ναι, ξέρω, τον βλέπω κάθε μέρα. Τον είδα προχθές και το λέω, φορούσε μια κίτρινη μπλούζα, το λέω. Κάτσε να σε βγάλω μια φωτογραφία να το στείλω στο λαπτόπλο. Γιατί ήταν κίτρινη, λέω μπλούζα του Άρη. Φοράς. Δεν τρέπεσαι. Γελούσε. Έτσι να σλάβω. Το παλιόπιδο. Καλά είναι. Ωραία γειτονιά είναι. Πρόσκαρη γειτονιά είναι. Ευχάριστη γειτονιά είναι. Ωραία είναι. Πρέπει να είστε ωραία εκεί. Μια χαρά είμαστε. Μια χαρά είναι. Ωραία, ωραία είναι. Θέλω να περάσει μια μέρα, έτσι. Πώς την είπα την κοπέλα. Νόρα, πώς τη λέγανε. Τη μήνα τη λέγανε. Η μήνα, η μήνα, ναι, 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 ναι. Τι να θυμάσαι, βρε, χειρπανέ, ούτε όλο. Δεν θυμόμουν. Τι πράγμα είσαι. Η μήνα, ναι, ναι, ναι. Η μήνα, βρε. Ναι. Έγινε, ρε.
Έγινε, τα έγινε. Λέμε. Οι γραμμές ελεύθερες. Φυσικά. Αλλά. Πού είναι, ρε, αφού έχει λαμπάκια. Μία ρε. Έχει μόνο. Α, ναι. Έχει. Α, βαράτε ελεύθερες. Πάλου πέντε περιμένω. Θα βγείτε γρήγορα, βαράτε τότε. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα. Αγάπη, εγώ μιλάω. Εσύ μιλάς, φίλε, ναι, με τη βουλωμένη τη μύτη. Ναι, εγώ με τη βουλωμένη τη μύτη. Τι έχει, τι έχει. Γιατί είναι βουλωμένη μύτη. Είναι βουλωμένη μύτη γιατί πάω ξέσιμε. Και τι. Γιατί δεν σε γράφει κοτζάρι βαβίξ. Τι έγινε, δεν σε γράφει κοτζάρι βαβίξ. Τι έπαθε, λέει, γιατί, τι. Στα κάτω σου είσαι. Με τρελάνεις. Δηλαδή, άμα είσαι ένα Αργιανό, τι ήταν το βουλωμένο. Και τα φτιάχνει και το βουλωμένο γράμμα διαβάζει. Τι να σε πόρε. Μήτρε, σειρά, τι να γίνει τώρα. Που έβγαλε και άκρη να μου μη κοίσει η γειτονιά σου. Τι άκρη έβγαλε, για πε. Από Καβάλα παίρνουμε τηλέφωνο. Από? Από Καβάλα. Έλα, ρε, τι κάνει. Καλά είμαι. Καλά. Οι Ηρακλειδείς μας βγάλανε στα ρώσικα τέτοιο. Σε πείραξε. Τι σε κάνανε οι Ηρακλειδείς. Με πείραξε. Γιατί εσείς όταν βρίζετε τις μάνες των αλλωρών δεν σας πειράζει. Όχι, 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 όχι. Επίσης μπορούμε να βγάλουμε τώρα με το Ολυμπιακό που θα πέσουμε, μπορούμε να το βγάλουμε στα Κινέζικα. Στα Κινέζικα. Στα Κινέζικα θα βρίσκεται τη μαμά του κυρίου, ναι, Μαρινάκη, ας πούμε. 3-4, ναι, 5 γράμματα στα Κινέζικα. Εσένα τώρα τι σε πείραξε, το ότι δεν κατέβηκε το πανό. Ναι. Τι, ή ότι γράψαν οι Ηρακλειδείς. Κακό λόγο για την οικογένεια του κυρίου Σαββίδη. Όχι, όχι, δεν μείνει. Είστε τόσο ευαίσθητοι οι φίλοι του ΠΑΟΚ που ας πούμε. Είστε τόσο φιλόπονοι και καλόκαρδοι και καλοί χριστιανοί που δεν βρίζετε τις μαμάδες των αλωνών ενώ βρίζετε τις δικές σας. Για πες μου, για βάλε με στο παιχνίδι. Γιατί ακούω, συγγνώμη λίγο. Γιατί και εγώ το πανόπωδιο δεν κατάλαβα τι έγραφε. Ναι. Γιατί ποιος κατάλαβε τα ρώσικα. Κατάλαβε κανένας. Όχι. Όχι. Αλλά από τη στιγμή που έγινε θέμα και δεν κατέβηκε και συνεχίζει και το παιχνίδι. Ναι. Κάτι σημαίνει αυτό. Τι σημαίνει. Τι σημαίνει. Τι σημαίνει. Δηλαδή μπορώ και εγώ να πάω την άλλη τώρα την Κυριακή και να βγάλω την Κυριακή, λέω. Και το ρε φίλε, συγγνώμη, συγγνώμη, συγγνώμη. Ναι, στην Τούμπα 30.000 κόσμο. Κάτσε ρε φίλε. Γιατί δεν παίζω με το Πανετολικό. Στάσου ρε φίλε, κάτσε μη. Το ηθικό κομμάτι ψάχνω να βρω. Εγώ όχι το δω. Εσείς δηλαδή δεν βρίζετε τις μάνες των αλωνών 30.000 κόσμο. Φυσικά. Καλά κάνετε. Όχι. Γιατί όχι. Δεν βγήκε σε κανένα μάτσο να μου πει, καλέ, τι είναι αυτά τα πράγματα, βρίζουμε τις μαμάδες των αλωνών, των παιχτών, των διαιτητών, των προπονητών, των άλλων. Δεν βγήκατε καμιά φορά να ευαισθητοποιηθείτε και να πείτε, α, καλέ, τι κακοί άνθρωποι που είμαστε, τι βρίζετε. Να μην βρίζουμε. Δεν είναι σωστό, δεν είναι πρέπει. Γιατί τώρα που. Ναι, ρε, βρίζουμε τις μάνες των αλωνών, αλλά τις βρίζουμε με ένα σύστημα, με ένα τέτοιο, όχι με πάνω. Έχει σημασία πώς τις βρίζετε. Γιατί εσύ, περίμενε, εσύ όταν δουλέψεις από την τηλεόραση, ακούς τι λέμε εμείς. Όχι. Αλλά άμα είναι ένα πάνω γραμμένο. Ρε φίλε, στο Θεό που πιστεύεις, φαίνεται. Βγαίνει ο Παοξής και μιλάει για ηθική στην Κερκίδα. Έχεις τρελαθεί ρε φίλε, πόσο χρόνο είσαι. Γιατί ρε, είχαμε ποτέ... Κάτσε να καταλάβω. Βγαίνει ο Παοξής. Είχαμε ποτέ αναρτήσει για τη μάνα του καθενός. Όχι ρε φίλε, αλλά είχατε βρίσει. Φυσικά. Καλά κάνει και ο άλλος τότε και βγάζει πάνω. Ρε εσύ στα χωριά ρε που βλέπουμε μπάλα, στα χωριά που χωριό είμαι. Στα χωριά που βλέπουμε μπάλα, βρίζουμε. Στεναχωριέστε. Γραφτή διαμαρτυρία σου. Πάτε στον παπά. Πάτε στον παπά της ενορίας και εξομολογέστε που βρίζετε. Βρίσαμε και πάνω. Βρε καθήκια. Βρε καθήκια του κερατά. Βρε παλιό καθήκια. Δεν βρίζετε τις μάνες των αλωνών. Και σας πείραξε που βρίζατε τη μάνα του Σαββίδη. Εάν κάνετε εσείς καλά. Από χωριό είμαι. Εκεί εμείς από χωριό είμαστε. Γιατί εμείς τι είμαστε, από την πόλη είμαστε. Πώς. Από χωριό είμαι, λέω. Συγγνώμη, ρε φίλε, πώς λέγεται το χωριό σου. Χρυσοχώρη είναι. Το Χρυσοχώρη. Ωραία. Είναι το χωριό του Βρίζα, δεν είναι. Απολωνάρας. Ωραία. Όταν παίζετε, ξέρω εγώ. Βρίζουμε τα πάντα. Με την Κεραμό, τι όταν παίζετε. Δεν βρίζει. Το διαιτητή τη μάνα τη βρίζετε. Γενναίες 14. Κάτσε να μάθω. Σίγουρα. Τη βρίζουμε. Ωραία. Και τι σε πείραξε τώρα. Απογουρουνοποιήθηκες. Αποκαρδιολοποιήθηκες εσύ τώρα. Και σε πιάνει το. Σε πιάνει το γαμότο γιατί βρίζα του Σαββίδη τη μάνα. Έγινες ευαίσθητος και δελασαλάτος. Περίμενε ρε σύρε ραπ. Να καταλάβω. Δεν σηκώνομαι και πάνω. Δεν σηκώνεται πάνω. Δεν σηκώνομαι και πάνω.
Σηκώστε και πάνω, τι να κάνουμε. Γιατί εσύ. Επειδή πρωτοτυπήσαν οι άλλοι, ζηλεύετε. Κάτσε. Ζηλεύετε. Ζηλεύει. Σου πήρε την πρωτοπορία. Σου πήρε την πρωτοπορία. Και στα ρώσικα δηλαδή. Θα βγάλω κι εγώ στα κινέζικα. Γράψει στα αμερικάνικα, από τον Καναδά που είναι, ξέρω. Εσύ άμα βγάλει για την Μαρινάκη τη μάνα, στο τέταρτο θα έχει κατέβει. Άκου εδώ, στο τέταρτο θα έχει κατέβει. Σίγουρα. Ναι, τέσσερα γράμματα θα είναι. Και το πέμπτο ναι. Δεν θα είναι γράμμα, θα είναι σχήμα. Σωστός. Ναι. Κάντο. Εγώ, ναι, σου λέω, κάνω. Εγώ σου λέω ότι ο Ολυμπιακός έχει τη δύναμη να το κατεβάσει στο τέταρτο. Να το κατεβάσει. Ενώ εσύ δεν είχες τη δύναμη στο Καφταντζόλιο να το κατεβάσει. Αυτό με πείραξε. Και γράψτε και στα κονγκολέζικα. Και δεν κατέβηκε. Αυτό με πείραξε. Δεν κατέβηκε. Δεν κατέβηκε. Η μαγκιά τη θύρα 10 είναι ότι δεν κατέβηκε το πανό. Γιατί κάποτε ο διπλανό σου πέρσινα μέσα στη Τσεχία ήμουνα. Ήμουνα. Και βγάλανε ένα πανό ο φίλος ο δίπλα, η ομοδιάτη του βασικά, Ρουφιάνη του Βορρά. Εγώ πήγα και το κατέβασα. Ποιος το κατέβασε? Είσαι ποιος με γλίτωσε, ο Τοχούρογλου τότε. Ο Κυριάκος. Ο Κυριάκος. Μεγάλη αγόρι μου. Ο Κυριάκος. Όταν κατέβασα εκείνο το πανό που βγάλατε εκεί πέρα στην Πράγα, ναι. Ο Κυριάκος με γλίτωσε. Μάλιστα. Ναι, γιατί γυρνώσα πίσω και ήταν πολύ μπάση και δεν ήξερα να μιλάω και αγγλικά. Δεν ήξερες, Εντάξει, φίλε. Δεν ήξερα, για, τότε. Πάντως, ναι, για. Πάντως, γουστάρεις να υβρίζονται οι μάνες των αντιπάλων. Όχι, όχι. Όχι. Αφού σου είπα από την αρχή του παιδί, ρε, δεν γουστάρει. Αφού γουστάρεις, τι. Όχι. Αυτός μόνος το χωρίς δεν θέλει να βρίζει. Του Λαμπριάκου τη μάνα δεν την βρίζονται 40.000. Άλλο στο γήπεδο, άλλο τα αμπράουρα και άλλο με πανό. Δεν γιατί τη διαφορά έχει το πανό με τον Βρυσίδη, ναι. Γραπτά τα λέει. Το ίδιο πράγμα είναι. Εντάξει. Το ένα τα λέει προφορικά, το άλλο το λέει γραπτά. Ναι. Στο σχολείο δεν είναι προφορικά και γραπτά. Βεβαίως. Έκθεση ιδεών. Πάμε παρακάτω. Πάμε, παρακάτω. Πάμε στον επόμενο. Πάμε στις γραμμές, γιατί που βαράνε τώρα μας πούνε για το πανό. Α, πείτε. Οι παοξίδες τώρα θα βγουν 60 χρονών και θα πούνε. Ναι, αυτοί που κλέβανε στην Εθνική Οδό. Κλέβανε. Δέρνανε τους εστιατόρες. Και θα πούνε γιατί καλέ βγάλατε πανό. Δεν μου λες. Τι πράγματα είναι αυτά. Όλα που μένει τσέπη και τα στάντι του Πασιάκου, ε. Ωραία, φίλε. Συγχαριλάω ακόμα τα κοτρόνια στο. Κουρδουκλάν. Ναι. Κουρδουκλάν στο δρόμο τα κατρούκα. Άιντε πάμε στον κύριο. Ευαίσθητη τώρα. Καλημέρα, φίλε. Ευαίσθητη. Ναι. Καλημέρα. Καλώς τον. Καλημέρα, Κωστά. Καλώς τον, ρε. Καλή εβδομάδα. Τι καλή εβδομάδα να έχουμε. Γιατί έχεις, ρε φίλε, κακή ψυχολογία. Έχει ταλκάκι αυτός, ρε. Άστο να ρε. Κάτσε να μάθω. Ταλκά έχει ο άνθρωπος. Τι ταλκά έχεις. Μέχρι 15 Μαρτίου, λέει, έδωσαν παράτηση για να πληρώσουν ελεύθεροι επαγγελματίες τις ασφαλιστικές φορές. Oh. Στάσου, να, να εξοφλήσουν. Είναι αργιανοί. Ξέρω εγώ να κάνουν ρύθμιση να εξοφλήσουν. Εγώ έχω 4-5 χρόνια να πληρώσω ασφαλιστικές φορές. Και μαζεύτηκαν τώρα, Δεν μου λες, έχεις περιουσία στο όνομά σου. Κάτι ψηλά. Κάτι ψηλά. Παιδιά έχεις. Άσε τώρα. Όχι, ας δώσω μια συμβουλή. Δηλαδή, αν εγώ έχω ένα σπίτι που κάνει 100.000 και χρωστάω ένα εκατομμύριο στο ΙΚΑ. Άκου λίγο. Κάτσε να δώσω μια συμβουλή. Είναι οι ασφαλιστικές φορές στον ελεύθερο επαγγελματία. Εγώ δεν έχω δουλέψει ποτέ σαν δημόσιο υπάλληλο. Ήμουν μια ζωή ελεύθερο επαγγελματία. Στο ελεύθερο. Αυτό το παλιό Τέβερε, το σαράκι, ο καρκίνο μαρέ, το Τέβερε, το παλιό Τέβερε. Ναι, έχω να δεις. Πιστεύω ότι άκουσες ότι μέχρι 15 Μαρτίου λέει δώσανε λέει παράταση. Ναι. Και πάντα βρούμε ρε άμα δεν δουλεύουμε. Είναι παράταση αυτή. Είναι παράταση αυτή μέχρι 15 παράταση. Μαρτίου. Λέει 15 Μαρτίου είναι σε δύο εβδομάδες. Οι κομμουνιστές. Και ποιος δεν πει να πληρώσει αδερφέ. Κανένας δεν έχει να τους δώσει αυτούς τώρα. Δηλαδή και άμα, και άμα δεν πληρώσει δηλαδή τι θα σε κάνει. Και τι θα κάνει, θα μας πάρουν τα σπίτια μας. Τίποτα ρε. Θα τα πάρουν. Πώς θα τα πάρουν. Και θα τα πάρουν. Και θα κάνουν. Εμένα μα γράφει το πανό για το ότι άμα ξέρω εγώ κάνει τι κάνει είναι μετά του Σαββίδου. Καλά σε λέει άνθρωπος ρε. Μια χαρά τα λες ρε μάγκα να πούμε. Πλάκα με κάνει. Ας πούμε πάνω και τέτοια. Είναι μας θέμα να πούμε. Αλλά το πρόβλημά μας δεν είναι αυτό ρε παιδιά. Κοίταξε. Εμείς εδώ. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Αλλά είμαστε. Άκουσε με λίγο. Είμαστε δύο ώρες για να ξεχάσεις το τέβε εσύ. Εγώ είμαι εδώ δύο ώρες. Για να ξεχάσεις την αρρώστια σου, ναι, εσύ. Ρε, Κώστα, αλλά είναι για να ράξει. Ναι, καλά κάνει και λέει. Καλά έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Το πρόβλημά μας δεν είναι το Σαββίδι το πανό,
αλλά του αβίζει το πανό για δύο ώρες. Μπορεί να μας κάνει να ξεχάσουμε το χρόνο μας στον ΤΕΒΕ. Αυτό είναι ο ρόλος ο δικός μας. Τι να πούμε από το γέρο του, για να πάει εξελογώ στο γήπεδο και να πάει εκδρομές και να πάει από εδώ και από εκεί. Εγώ να πάω εκδρομές 20 χρόνια. Ναι. Πρέπει να έχεις και ψυχολογία για να τα κάνεις αυτά, άμα δεν έχεις τα τράβαλα. Τέλος πάντων, νομίζω παιδιά ότι η μπάλα είναι εκτός γήπεδου. Έλα μωρέ, πόσα χρόνια θα ζήσουμε. Τι άμα μας πούνε στον τάφο, στον τάφο θα μας πούνε δώστε τα χρεωστούμενα. Απλά, ποιο είναι το μυστικό. Όσοι δεν έχουμε περιουσία ή ας πούμε χρωστάμε πολλά, καλό είναι να ερμηνεύσουμε τα παιδιά μας, όταν ψοφολογήσουμε, να τραβήξουν μια αποποίηση κληρονομιάς, ναι. Μην τραβήξουν χρέη. Τίποτα. Διότι εδώ έχουν γίνει παράλογα πράγματα. Σου πω εγώ ιστορίες, για παράδειγμα, ήταν ένας τύπος παντρεύτηκε. Ωραία. Κάνει ένα κοριτσάκι. Δεν ακούμε ονόματα κτλ. Ναι, ναι. Μεγαλώνει το κορίτσι, παρατάει τη μάνα αυτός. Μπλέκει με μια Ρωσίδα να πούμε, τραβάει, ξέρω εγώ κτλ. Ούτε ενδιαφέρεται, ούτε. Ωραία. Άκου τώρα ιστορία, πρόσεξε να δεις φίλες ή με τον τέλο. Ούτε να δώσει για το παιδί, να ενδιαφερθεί, τίποτα. Τίποτα. Μπει κτλ. Ψοφάει ο Μπούστης. Άκου τώρα. Ψοφάει στα 72, 73, 68, πόσο το διάλογο ψόφισε. Εκεί γύρω πάντως. Το κοριτσάκι, 30 να πούμε, έγινε μετά, 32-35 χρονών γυναίκα. Έρχεται ένα χαρτί ότι χρωστάει στο δημόσιο 180.000 ευρώ. Μα μου, μη μω, μα μα και τα λοιπά. Τύπος που χρώσταγε ο μάγκας. Ναι, ναι. Είχασε την επαφή με το παιδί. Κατάλαβες. Σωστά. Πεις ότι χρωστάω εγώ τώρα. Άμα μου έρθει ένα φρικόλακα στο έντερο. Ναι. Δεν προλαβαίνω από την ευγενία να το ψοφίσω. Τράβα μια αποποίηση κληρονομίας. Μη φας τα χρέη στο κεφάλι. Δεν θέλω τίποτα από σένα να λέει, ναι, το χαρτί, ναι. Να μην θες τίποτα και τα λοιπά. Ένα μήνα έχεις διορία μετά το θάνατο. Μην κλαις και ιστορίες. Τράβα και στον δικηγόρο και τα λοιπά. Κατάλαβες τι γίνεται. Ναι. Πόσες μήνες? Τέσσερις. Τέσσερις λέει ο Γιάννης. Ο Γιάννης ξέρει καλύτερα. Ο Γιάννης, ακόμα τέσσερις, καλύτερα. Ναι. Οπότε τραβάς μια αποποίηση και λες, έλα τάβε, πάρ' τα τέτοια μου τώρα. Ναι. Κατάλαβες τι γίνεται. Τι αυτά στους επόμενους πρέπει να τα λέμε. Και τι θα κάνουμε, θα τα φουντάρουμε εμείς. Όχι να φουντάρεις ρε φίλε, τι θα πει να φουντάρεις. Όχι ρε φίλε, δεν θα φουντάρουμε. Τι θα φουντάρουμε. Η ζωή έχει εκπλήξεις, έχει ανατροπές, έχει στραβές καμηλά, επάνω, ψηλά. Δεν είναι τώρα για να βουτάμε στο θερμαϊκό. Είναι και εκεί μες στη βρώμα. Βέβαια. Εγώ έκανα τζόκινγκ προχθές στην παραλία. Είχε ένα θηκό οξύ κάτω, ένα. Θα του πω εγώ τη λίστα γρήγορα. Πες μια βρωμιά. Μου λέει πάνω να ψαρεύει. Ωραία. Του λέω ρε φίλε, να σε κάνω μια ερώτηση. Τι ψαρεύεις από εδώ, τι να πιάσεις? Και μου λέει ο άνθρωπος, είμαι λέει 58 χρονών. Έχω λέει 9.000 ένσημα και είμαι 3 χρόνια άνεργος. Αμάν. Ψαρεύω το ψάρι, λέει, να το φάω. Λέει ο μάγκας. Δεν ήταν τεμπέλης. Ναι. Ακούμε λίγο. Ήταν ιστικός. Δεν ήταν τεμπέλης. Θέλω να δουλέψω και δεν έχω δουλειά. Αυτό είναι το ζόρι. Τι να κάνω, λέει, εγώ είμαι τεμπέλης, είμαι άχρηστος, με 8.500 ένσημα. Να χαρώ το φίλο μου, ζητώ συγγνώμη, λέω, αλλά μου έκανε εντύπωση ότι ψαρεύει εδώ. Φίλε. Δεν μπορεί να ψαρεύει πιο πέρα του. Να έχει διάθεση να δουλέψει. Ναι, να έχει διάθεση να δουλέψει και να μην μπορεί. Εντάξει, αλλά να σε πω κάτι, αυτό τώρα πάω κρακισάρι. Ναι, εντάξει, τώρα δεν έχει διάθεση να μιλήσει για πάω κάρι. Φυσικά, να σου πω κάτι, περίμενε πρωτού κλείσει. Το λέω. Αυτό που έχει τα χρέη, αυτό το σπίτι που έχει, έχει κανένα παιδί να το μεταβιβάζει να μην φαίνεται τίποτα επάνω σου. Προλαβαίνει όμω. Προλαβαίνει, αυτό δεν προλαβαίνει. Θα τα πούμε άλλη φορά, εκτό άλλου μπορεί να πάρω τον κόσμο. Δε νομικά τι μπορεί να κάνει. Άσε και πέφτει ένα δικηγόρο και πέσα του στείλω, το γράψω να μην έχω τίποτα εγώ. Άσε μόνο χρέη να έχει, δεν θα πάρουν τίποτα. Τι α πάρουν, τι άδειε τσέπε. Εγώ σα έχει το γρόλιο να πούμε. Άιτε πάνε στο γρόλιο και εγώ το γρόλιο, εγώ το γρόλιο και την Αλέκα που είναι λογίστρια και. Πώς το λέω, δικηγόρος, τους ρωτάω επί εβδομαδίας βάσης και τα λοιπά. Εγώ που τα ψάχνω, όταν έσπασε η Ευγενούλα το χέρι της, ναι, με τις ασφάλεις και κομμάτια, αυτά. Μου λένε είναι ανασφάλιστη. Τι λέω, λέω, ρε, παιδιά, μου, εγώ πληρώνω ΙΚΑ και τα λοιπά. Μου λέει εκεί η κοπέλα στο ΙΚΑ, καλή της ώρα. Δεν φταίς, λέει εσύ, ρε φίλε. Έπρεπε να πάρεις, λέει, το χαρτί, το αυτό και τα λοιπά, το φέρεις εδώ. Δεν με ειδοποίησε κανένας. Ανασφάλιστο τι το. Τι θα πει, ρε. Πήγα τάκα, να. Πούμε, αλλά ναι. Όλο χαρτιά να πούμε, όλο σου λένε ότι αυτό δεν κάνει. Τον παράξε, μας το λεφτούν. Αυτά αυτόματα πρέπει να γίνουν, αδερφέ. Μεταξύ, εγώ που είμαι νευρικός και πάω στη δημόσια υπηρεσία, είμαι αρπαγμένος για επεισόδιο. Έτοιμος είσαι κι εγώ για αυτούς. Στέλνω άλλο να. Λέω πάνε εσύ γιατί εγώ θα διαπληκτιστώ. Είμαι νευρικός. Θα έχουμε σύραξη. Θα έχουμε σύραξη. Βέβαια. Κάτι πίσω καραχέρι στο θέλω καλή ψυχολογία. Δεν θέλω να σε παίρνει από κάτω τώρα. Είμαστε άστρε, φίλε. Απλά εμείς εδώ δύο ώρες είμαστε να ξεχνάμε τον Τσίπρα να πούμε και τον άλλο τον βρικόλακα. Έτσι. Έτσι. Πέρα με του τη σημασία τώρα. Τέβε με βέβαια. Έκλεισε. Μπάει. Γεια σου, ρε. Καλή ψυχολογία θέλω.
Θέλω καλή ψυχολογία. Και όλοι καλή ψυχολογία. Όλοι να τα λέω. Α, πάλι με λέει, πάω χάρα τρία γκολ στο Ολυμπιακό, να δει ψυχολογία. Αυτά είναι. Δεν το βλέπω. Το βλέπω. Δεν το βλέπω. Εγώ λέω να το δω, ρε παιδί μου, τι να κάνω. Εγώ αυτό το διπλό το Πανιόνιο δεν με άρεσε. Δεν σε άρεσε γιατί, ναι, ξέρω τι λες τώρα. Χι το μάτς το βλέπω. Σταυρός. Καλημέρα. Έλα. Έλα, φίλε. Ο Παντός του Απόλλων είμαι. Καλώς τον. Τον ξέρω αυτόν. Ραπ, είχαμε μιλήσει. Από τότε που έκλεισε τον Μπουκατσαζίδικο εκεί στην Ανθέων, ξέχασα. Μ' ακούω, ναι. Είχαμε μιλήσει όταν είχες εκεί πέρα δίπλα σου τον γιατρό, τον Ιρακλήδα που είχα αρπαχτεί μαζί του. Γιατί ρε καλά. Τυχαίο. Εγώ θέλω να πω ότι προς σοβαρόν από όλων αποδειχνεί και τόσο και τόσο και παντό ότι είναι καλύτερη ομάδα στη Γάμα Αθρική στον πρώτο όμιλο, έτσι. Ο Καλαϊτζίδης αν ανεβάσει τον Απόλλωνα είναι η απόδραση των 11. Είναι φίλε. Ο Μπύρος λέει έπεσε κάτω λιποθύμησε στη χαλάστρα. Χτύπησε εγκεφαλικό. Ναι. Βέβαια. Χτύπησε γερό αυτό. Βέβαια. Περαστικά να το πούμε. Ναι. Και τι έγραψε με την εφημερίδα της προπαγάνδα, τι είπε η προπαγάνδα του Απόλλωνα πέρασε. Εντάξει, ρε, οι εφημερίδες γράφουνε τέτοια. Καυστικά. Μέχρι και το χορτάρι μέχρι και τις καρέκλες αγοράζει για να κόψει βαθμούς από τον Απόλλωνα και δεν μπορεί να κόψει. Καλατζίδης είναι παρανοϊκός τρελός. Ωραίος τρελός. Θα ανεβάσει τον Απόλλωνα. Εγώ δεν το πιστεύω πάλι. Εγώ δεν το πιστεύω πάλι. Θα ανεβάσει, φίλε. Εάν ανεβάσει ο Καλατζίδης τον Απόλλωνα, είναι σαν την απόδραση των 11. Ωραίο έργο. Ωραίο έργο. Ωραίο έργο. Μέχρι τώρα πάει έτσι κόντρα σε όλους και του βγαίνει. Είναι η καλύτερη ομάδα. Δεν ξέρω αν την έχετε παρακολουθήσει στο χορτάρι. Είναι εγώ, η καλύτερη ομάδα. Εγώ ξέρω ότι τον Απόλλωνα τον θέλω να ανέβει. Και άμα δεν είχαμε τους μείον 6, ούτε θα μιλούσαμε τώρα για πρωτάθλημα και για αυτά. Έλα βρε θα τα ανέβεις εγώ λέω είναι... Ο Ολυμπιακός πάει κόντρα και ο ΠΑΟΚ είναι με τη δόξα. Αν ανέβει η Καλαμαριά είναι απόδραση των 11. Θα ανέβει, θα ανέβει. Καλαμαριά δεν την γούσταρε ούτε η Χούντα ούτε οι ταγματασφαλίτες τότε παλιά δεν την γούσταρε την Καλαμαριά. Ήτανε κομμουνιστέ. Ήτανε κομμουνιστέ. Και περιμένουμε με τη δράμα πιστεύουμε να έρθει ο κύριος Μπύρος να φέρει και τον κύριο Ζαγοράκη μαζί του. Λες. Δεν ξέρω, εγώ πάντως θα είμαι εκεί. Θα έχουμε και φωτογραφικές μηχανές και σπόρια μαύρα εκεί. Ναι. Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Γεια σου φίλε Καλαμαριώτη. Πω Καλαϊτζίδης. Τι ωραίο μάτσα, πάμε και Κώστα εκεί. Μήπως και δεν βρούμε και εισιτήριο για να πάμε εκεί. Για τώρα θα κανονίσει εκεί πέρα. Τα είναι εκεί τα κόλπα τα βρίσκει. Κώστα θα κάτσουμε πίσω από τους πάγκους. Ναι. Πίσω από τους πάγκους, εγώ μπροστά και εσύ πίσω, δεν μας έρθει τίποτα. Έλα, νάτος. Καλημέρα, Γιάννα. Θεόδωρε. Πού είναι η εφημερίδα. Άσε ρε του παιδί ρε. Έτους παοξίδες τους ευαίσθητους ρε φίλε. Ψυχία ρε. Που μπαίνανε στο γήπεδο όταν δεν υπήρχαν τα καθίσματα που ήταν οι κερκίδες. Ναι. Και όταν τελείωνε το μάτσο είχε λακκούβες. Πέφτει τα κοτρονίδια με τα βροχή. Καλέ γίνανε στο βάθος του χρόνου ευαίσθητοι άνθρωποι. Σηκώνα το αεροπλανάκι με το πανό από πίσω. Άλλο αυτό. Εγκομιαστικά σχόλια. Τη μάνα του κύριου Σοκράτη την είχαν περιλάβει πόσες φορές. Τι ευαίσθητοι άνθρωποι αυτοί οι παοξίδες. Καλέ, δεν κάνει να βρίζουμε μάνες. Εμείς είμαστε παοξίδες και είμαστε ναι, πάρα πολύ καλοί άνθρωποι. Δηλαδή τώρα ο άλλος που μπαίνει σπίτι και βγάζει τα παπούτσια και η κάλτσα είναι τρίπια και βγαίνει το δάχτυλο με τον ήχη 5 μέτρα που έβριζε τα θεία και τι έβριζε. Τώρα λέει για τι βρίζουν οι Ηρακλειδείς, ας πούμε, στα Ρώσια και τα λοιπά. Εντάξει, ρε. Ναι, ρε, αυτό το πράγμα στη ζωή δεν το έχουν μόνο οι παοξίδες, το έχουμε όλοι μας. Δηλαδή τι. Όταν μας κάνουν bullying, πρέπει να πάμε στο δάσκαλο. Όταν κάνουμε bullying, α, είμαστε πολύ μάγκες. Ναι. Αυτοί είμαστε. Ο πολιτισμός. Είμαστε ένας απολύτιστος λαός. Καρνίβαλοι. Νεάτερνταλ. Είμαστε καρνίβαλοι, αλλά η ευαισθησία μας πιάνει όταν το καρνιβανιλίκι πάει εις βάρος μας. Παίζει μια χρονιά τοπικό πρωτάθλημα εθνικός μαλγάρων μεν τούμπας. Τι είναι αυτό που λες εδώ, αυτό που λέει τώρα. Άκου τώρα. Τι, για ξαναπες το μεν. Άκου τώρα. Αυτοί εδώ οι Ινδιάνοι στα Μάλγαρα, γιατί περί Ινδιάνων επρόκειτο, κάνα τέτοια επεισόδια, κατεβάσαν τους παίκτες της μεν από το πούλμαν και κόψαν εισιτήρια οι παίκτες για να παίξουν μπάλα. Στα Μάλγαρα. Άκου τώρα. Η αστυνομία οι κότες εκεί τότε, πάντα, η αστυνομία ήταν υπέρ του χωριού. Πάντα. Πάντα. Και στο Κολχικό όταν πήγα, κάναν τα στραβά μάτια παντού. Πρόσεξε τώρα. Όταν ήταν ο επόμενος γύρος να έρθουν στην ΜΕΝΤ, δεν κατέβηκε η ομάδα να παίξει.
Είναι σαν τους κριτικούς που είναι μάγκες στο νησί. Μόλις μπουν στο πλοίο, γίνονται αρνάκια. Μόλις μπουν στο Μύκονος Express εκεί. Μόλις μπουν οι κριτικοί στο πλοίο, πάει και η μαγκιά πάνε κι όλα. Καταλαβες. Αυτά είναι ο Παοξής που τον έπιασε η ευαισθησία. Ωραία, λοιπόν, να συνεχίσουμε για τα δικά μας τα θέματα. Για ρίξε τώρα εσύ που πήγες στον αγιογράφο εκεί πέρα. Τώρα. Κοίταξε, όσον αφορά τον μπάσκετ, εν συντομία. Μπάσκετ, τι λέω. Πιστεύω ήμουν ο μοναδικός ακροατής που είχα διαφωνήσει με το να γίνω τελικός στο παλέ. Ναι. Και δυστυχώς δικαιώθηκε γιατί. Και δυστυχώς να δικαιώθηκε στο κάνανε παλέ. Πέντε βήματα σε τελικό κυπέλλο επαγγελματίες παίχτες και είχαν 3-27 τρίποντα. Ναι. Το εσώρουχο ήταν καφέ. Τρέμα τα πόδια τους. Ναι. Σαν του Νέμπεγλέρα στο Καφτατζόγλιο με τον Ολυμπιακό. Επαναλήφθηκε το σενάριο Καφτατζόγλιο 2008. Να το. Έχει δίκιο ρε. Έχει δίκιο. Το Λίμνο 2800 ήταν. Δίκιο έχει. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία τα λέει. Γίνεται ρε, εσύ Θόδωρε τώρα επαγγελματίας παίχτης να σφυρίζει 15 φορές βήματα σε όλο το μάτς. Βήματα ρε. Τελικό ναι, κυπέλλο. Ναι, απίστευτα αυτά πράγματα. Ναι, αυτό λέω. Τέλος πάντων, ό,τι έγινε, έγινε. Ατενίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία όσον αφορά τον μπάσκετ. Καθώς το ατενίζουμε. Μπάσκετ, εδώ βλέπω ο συνέδρος του Λάσκαρη. Το... Εδώ πριν τρεις μήνες είχε γίνει αυτό. Λέω τον Βλαχόπουλο, γιατί δεν βγάζει τώρα αέρα, λέω. Ότι τον κυνηγάνε το Λάσκαρη εδώ πέρα κάτι αυτή και τα λοιπά. Λέω, μα δεν είναι ποιος το λέει αυτό και τα λοιπά. Λέω, για δες μήπως έχει κάνει ένα ίνταλμα σύλληψης και τα λοιπά. Λέω, όχι, δεν έχει. Λέω, εντάξει, το κυνηγάει κανένας από τους συνεργάτες του και τα λοιπά. Όχι, μου λέει, δεν υπάρχει. Ρε, κάτω από τον ήλιο δεν μένει τίποτα κρυφό. Δεν μένει. Δεν μένει. Δεν μένει. Τώρα λέει, θα κάνει ένα δισεκατομμύριο επένδυση. Καλά. Ναι. Να σου πω εγώ αντίστροφα. Να το πεις. Για πες. Πες μου ποιο παράγοντα δεν τον κυνηγάνε. Ποιον. Ποιον παράγοντα δεν τον κυνηγάνε. Ποιον παράγοντα δεν τον κυνηγάνε. Στο πάω από την άλλη οπτική γωνία. Δεν τον κυνηγάνε. Ποιος παράγοντας δεν έχει δικαστικές και επιχειρηματικές αψιμαχίες με άλλους. Αυτό ο Πανόπουλος. Ναι ρε φίλε, τώρα λέμε για μεγέθη, δηλαδή επίπεδο Μαρινάκη, Σαβίδη, Λάσκαρη, Γιανακόπουλο, Αγγελόπουλο. Λέμε για μεγέθη τώρα. Ναι, γιατί μεγέθη. Ο Λάσκαρης είναι μεγάλο μέγεθος. Οικονομικό, μεγάλο. Όχι μπασκετικό. Για, αυτό σου λέω. Για... Είναι οικονομικό τόσο μεγάλο. Είναι δυνατό. Ναι. Είναι. Άμα ενώσει τι δυνάμει του Μέγκα, δεν το ξέρω το θέμα καλά. Γι' αυτό πάμε λίγο στο ποδόσφαιρο. Ναι. Πάμε λίγο και στο ποδόσφαιρο, εν συντομία, αν τάχει να το πιάσουμε μία. Πρώτον, εγώ θεωρώ επικοινωνιακό λάθος το να καταλογιστούν όλες οι ευθύνες στον Νίκο Αναστόπουλο και όχι να βγει ο μεγαλομέτοχος ή κάποιος άλλος και να πει έσφαλα εγώ να λαμβάνω την ευθύνη. Διότι η επιλογή προπονητή είναι επιλογή διοίκησης. Ποιον αφαίρει, τον Περναμπέου, ποιον αφαίρει, μια χαρά επιλογή, τι να αλλάξει δηλαδή, ποιον αφαίρει, το Κοστένογλου, το Δέλα, Ουζούναντα, Αχμάκολουρ, αυτό σου λέω, τι να φέρει. Αυτό σου λέω, ότι ήταν λάθος η φυγή Αναστόπουλου, γιατί έπρεπε να πει, αλλά ο κόσμος όμως άρχισε φώναζε. Ο κόσμος, ό,τι πει ο Χρύσανθος, άμα κάνει, ποιος Χρύσανθος μωρέ, δεν έχει ισχύ ο Χρύσανθος. Από τότε που τα έκανε τα κίνια με τον Κόντι, μην νομίζω ότι έχει την ισχύ που είχε παλιά. Ο Καράπαπας του Άρη δεν είναι. Ο Χρύσανθος. Ήταν ο Καράπαπας του Άρη πριν από 6-7 χρόνια, 8. Ο δεν έχει τη δύναμη. Ο Χρύσανθος, άκουσε με λίγο να σου πω. Τώρα δεν μπορεί είναι. Μπορεί να βγαίνει και να λέει κάτι και να μην τον πιστεύουν. Ναι. Αλλά λέει σε άλλους 15 αριστερά-δεξιά τους οποίους τα πιστεύουν. Κοίταξε, ο Χρύσανθος έχει ένα ταλέντο, έχει την πειθό. Θα μπορούσε να γίνει πολύ καλός νομικός. Ο Χρύσανθος έχει επιχειρηματολογία, είναι καλός στο μπλα μπλα κτλ. Ναι, κάνει, κάνει για γραφείο τύπου. Ναι, ναι, καταλαβες. Ομάδα 36 έχει να κρατήσει, το... δηλαδή τώρα, εγώ τον Τζαλτίδη, αν είχα μια εταιρεία, στο πω εγώ το έργο. Άιδε, πες πάλι το έργο. Πες ότι εγώ κάνω μια εταιρεία. Ναι. Άσχετη με την μπάλα. Και είναι να πάρω γραφείο τύπου, ας πούμε, και εγώ να διαλέξω το κόκκινο, ναι. Το Τζαλτίδη, ξέρω εγώ, τον. Ναι. Πες εμένα. Εμένα μην με βάζεις, θα με βάλεις για άλλη δουλειά, ξέρω. Θα πάρω το Τσαλτίδι. Ναι. Μα κάνει το άσπρο μαύρο. Ραπτόπουλε. Αλλά για σένα, θα τον πληρώσω για και καλά, γιατί αφού είναι καλός αυτή τη δουλειά. Ρε Ραπτόπουλε, άκουσε με λίγο. Γιατί να πει ο Θόδωρος τώρα. Για πες. Για σένα που είσαι επαγγελματίας και θες να φέρεις κέρδος στην επιχείρησή σου, είναι θεμητός. Για μένα που είμαι οπαδός. Που γίνεται τα 36 χαρτιά χρέη και τα έχει κάνει πλακάκια και δούλευε. Αυτό και είναι άλλο. Ναι. Στο ραδιόφωνο. Ναι, δεν αλλά, είναι θεμητό. Ναι, αλλά κοίταξε. Ας πούμε, ναι. Το γραφείο τύπου ας πούμε, του ΣΥΡΙΖΑ, εγώ δεν τον βρίσω. Που κάνει τη δουλειά του, είναι πολύ καλός επαγγελματίας για το ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Για μένα που είμαι πολίτης του κράτους, δεν με εκφράζει, αλλά τον οπαδό του ΣΥΡΙΖΑ, τον οπαδό του ΣΥΡΙΖΑ τον εκφράζει. Με κατάλαβες.
Τέλος πάντων, για να πάμε λίγο στο συμπέρασμα. Είναι λεπτό. Ανάλυση τώρα μέρα. Ναι, για να πάμε λίγο στο συμπέρασμα κατακλείδη. Εγώ θεωρώ λάθος τη φυγή Αναστόπουλου. Είχε να αντιμετωπίσει ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα με διάφορες ίντρικες στα αποδυτήρια. Να μην αναφερθώ για Ισπανούς, να μην αναφερθώ για Φαλακρούς, να μην αναφερθώ για παίχτες, μάνατζερ, Βεριώτη και να μην αναφερθώ περαιτέρω γιατί θα ξημερώσουμε. Αναφέρθω σε κάτι. Τι να αναφερθώ ρε φίλε, ή θα βγει και θα τα πει, δεν θα τα πει. Ή θα σοπάσει, όχι σαν τον Άγγελο μετά από ένα χρόνο. Δεν θα τα πει, δεν θα τα πει. Ποιος? Δεν θα τα πει. Ο Αναστόπουλος. Ο Αναστόπουλος έχει πολύ καλές και διατηρεί πολύ καλές σχέσεις με τον Καρυπίδη. Δεν θα τα πει. Γιατί σήμερα, δηλαδή, αν πάρεις τον τηλέφωνο τον Αναστόπουλο και μιλήσετε, δεν θα σου πει κακή κουβέντα για τον Καρυπίδη. Όχι, δεν θα πει. Όχι. Δεν θα πει. Ναι, γιατί προστατεύει. Ούτε ο Καρυπίδης θα πει κακό λόγο. Ναι. Γιατί προστατεύουν το συμφέρον της ομάδας. Δεν έχουν σχέσεις κακές. Το ξέρω πολύ καλά. Ναι, γιατί προστατεύουν το συμφέρον της ομάδας και καλά κάνουν. Δηλαδή, αν αύριο βγάλω τον Αναστόπουλο να μιλήσει στο ραδιόφωνο ή βγήκε σε μια εφημερίδα να μιλήσει κτλ., δεν θα πει. Εγώ λέω ότι δεν θα μιλήσει. Και δεν θα κατηγορήσει το μεγαλομέτωχο. Μα ο Αναστόπουλος δεν τον έπληξε. Και το λέω τώρα που έφυγε. Ναι, τον Αναστόπουλο δεν τον έπληξε ο Καρυπίδης. Όχι. Άλλοι είναι αυτοί που τον πλήξανε. Ναι. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Απλά εγώ με τις άποψεις ότι ή θα βγεις και θα τα πεις τώρα που δεν θα τα πεις, ή δεν θα τα πεις καθόλου. Όχι μετά από ένα χρόνο σαν τον άλλον στην κρατική τηλεόραση. Τέλος πάντων, εγώ για να κλείσω, ναι, πιστεύω ότι η επιλογή Κωσένογλου είναι χειρότερη από την επιλογή Αναστόπουλου. Και εγώ αυτό πιστεύω. Ο Κωσένογλου δεν μου εμπνέει ούτε αποφασιστικότητα, ούτε ότι θα πάει καλά η ομάδα, ούτε ότι έκανα ένα κλικ να πάω προς τα πάνω. Δεν θέλω κανένα εκεί πέρα. Εγώ άδειο τον πάγκο θέλω, ρε. Του Μιχαλίτσου και τον Κολτσίδα θέλω εκεί μέσα εγώ. Και πάει καλά, ο Κολτσίδα άσο, όταν ήταν η οδοντίατρη και άλλο, Κολτσίδα άσο. Ναι. Η μοναδική έκπληξη τη σεζόν που διανύουμε είναι ο Παυλίδης, φίλε. Ναι. Πραγματικά δεν ξέρω τι έχει πάθει το παιδί. Βγάζει μάτια. Μακάρι να συνεχίσει έτσι μέχρι το τέλος. Βρε, είδε σε ποιον έβαλε γκολ. Στον προπονητή του μπάσκετ, ρε, στον Πρίφτερη. Η μπάλα πήγαινε 3 ώρες στο τέρμα, ρε. Όχι, μεγάλη υπόθεση από το χαφ το κεντρικό να έχει και μάλιστα όχι από το δεκάρι σου. Το χτάρι σου. Από το χτάρι σου. Μεγάλη υπόθεση. Δύσκολα σου. Μεγάλη υπόθεση. Άμα το πει να το κάνει αυτό, θα κάνει 3 κολοτούμπες και μετά θα το σκεφτεί. Ναι, σίγουρα. Εννοείται, ρε. Ναι. Καλή συνέχεια να έχετε, παιδιά. Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Διάλειμμα. Πάμε breaks. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Πίτσα, πεπερόνι. Πεινάς, έρχεται ο Deliveras. Μπες τώρα στο deliveras.gr ή κατέβασε το πιο εύκριστο app και παράγγειλε το φαγητό που θες με αποκλειστικές προσφορές. Πεινάς. Deliveras.gr. Το ελληνικό online delivery. Στην επόμενη λακκούβα στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα μορτισέρ? Σε 2 μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα στο... Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ, παρατρίχα. Και μου το είπε ο συνάδελφος, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός, αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και φύγα. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Well, we know where we're going, but we don't know where we've been. And we know. Φίλε, με την Bayern το είδαμε μέχρι το 3-0, μετά το παράτησα να πούμε το match.
για το 8-0 που λες. Μαχαρίδης, ναι. Με το Χοντρόπι που είπες, Ραπτό, που λέει προχθές, ακόμα γελάω. Πότε το είπα, τι είπα, δεν θυμάμαι. Χοντρόπι λέγα, μήπως έγραψε κάτι ανάποδα. Δεν θυμάμαι αυτό που είπες. Χοντρόπι. Όπως ένα χώρο όταν πάνε κάθε μήνα στην τράπεζα οι δημοσίοι υπάλληλοι, οι παίκτες μας λέει, έτσι και δεν πρέπει, έτσι λέει, δεν πρέπει να αγχώνονται όταν έχει κόσμο. Ανοχή, τέλος, υπαιμονή εξαντλήθηκε. Όχι, Κωστή, πλέον πρέπει οι παίκτες να σηκώνουν τη τούμπα. Μάλιστα, τον κόσμο. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός έχει πολλαπλάσιο βάρος φανέλας από τον ΠΑΟΚ. Τόσα χρόνια στην ανυποληψία, ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε να γίνει δύναμη στην Ελλάδα ποτέ. Ο άλλος λέει: τρεις συνεχείς ήττες για θρύλο είναι πολλές. Δεν κάνει την τούμπα. Συμφωνώ με τον φίλο Ολυμπιακό. Θέλει γνώμη για το μάζ με την Ξάνθη στο κύπελο την Πέμπτη. Γιατί γενικά ξέρουμε τη φιλία του με τον στόλο του Νότου. Πιστεύω ότι θα πάμε κλωτσίδια. Δεν το βλέπω. Μπα, δύσκολα ρε. Αέρα θα περάσει. Εγώ πιστεύω αέρα θα πας. Έτσι νομίζω και εγώ. Πολύ αέρα. Έτσι νομίζω και εγώ. Καλημέρα. Πάντως η Ξάνθη δεν θα ανοίχτη. Η κούπα είναι παοξίδικη φέτος, είπαμε. Έτσι το βλέπω. Καλημέρα. Τουρουρού, τουρουρού. Τουρουρού, βαράνε οι γραμμές. Διάλειμμα είχαμε, τι να κάνουμε. Τουρουρού, άιλ, πέσαν όλοι. Ποιοι πέσαν. Καλημέρα, Βίλε. Α, σημείνανε. Πάμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Βαράνε οι γραμμές, αδειάσανε. Τουρουρού. Ναι, ναι, πάμε. Με μένα μιλάτε. Με σένα μιλάμε. Κωστή, συγκεκριμένα το προηγούμενο που μιλούσατε για το οικονομικό μέγεθος του κυρίου Πανόπουλου με του κυρίου Λάσκαρη, είναι η μέρα με τη νύχτα. Ποιος έχει πιο πολλά. Ποιος έχει πιο πολλά. Ο κύριος Λάσκαρης δεν έχει τίποτα. Εάν θέλεις να σας μιλήσω ένα λεπτό εκτός γραμμής, να μην ακούγουμε, θα σου πω ορισμένα. Κόσμος θα ενημερωθεί, εμείς τι να... Ό,τι γίνει για τον κόσμο να ακούσει. Δεν έχει τίποτα, είναι άφραγκος. Παπάς δηλαδή, αέρας. Δεν έχει ρευστό δηλαδή. Να σου πω κάτι, συγκεκριμένα, οικογενειακή κατάσταση, θέλεις να τα πω στον αέρα ή να στα πω... Για λεφτά με νοιάζει, δεν με νοιάζει. Δεν μας ενδιαφέρει τι νούμερο παπούτσι φοράει. Εδώ δεν έχω, έχω κόψει στην οικοδομή του συγκεκριμένα, δεν έχω ρεύμα να ανέβει η μάνα του στο σπίτι, έχω κόψει σαν κοινόχρηστα ή δε ή. Μάλιστα. Το κυλιτή. Σε στείλε αδιάβαστο να πούμε. Πάμε επόμενη γραμμή. Έχουν κόψει λέτε κοινόχρηστα. Έλα φίλε, ναι. Έλα. Τι να καλησπέρα. Καλώς τον. Έλα ρε. Τι κάντε ρε. Καλά ρε φίλε. Καλά είμαστε. Μαλάτος. Κοκακόλας. Κοκακόλας. Ο Κοκακόλας είναι. Θα παίξει με ένα μπάλα Κοκακόλας. Έλα ρε Κοκακόλα. Α, βάλε το τάμαρο. Φάγατε σαν τα βόδια το τριήμερο. Δεν με λες, πέσαν όλες οι γραμμές, βγήκες πρώτος τώρα. Σαν τα ζώα φάγατε τα μαλάκια. Τι κάνετε. Πλακωθήκατε στις... Στα μπυρορέτσινα, ακούς. Καλά κάναμε, ρε. Και σήμερα η αγορά ήταν πανταχώθεν άδεια. Πόπο, ναι, ναι. Πήγα εύωσμο. Σαν την Αριζόνα που κυλάνε τα φύλλα εκεί στην έρημο. Πήγα εύωσμο σε ένα μαγαζί που θέλει να κάνει μια διαφήμιση. Mm. Λέει, τι πρέπει να τονίσουμε. Mm. Για να δω, λέω, τα χαρτιά εγώ. Για φέρε εδώ. Φέρε τα χαρτιά εδώ. Βλέπω αυτό και τα λοιπά, εκείνο και τα λοιπά. Πάω στην οδό, κυλιτίδη, άκου να γελάσεις. Ακούμε. Οδό Τζαβέλα. Τζαβέλα. Ξέχνα τα λέω. Ναι. Ξέχνατα και τα λουκάνικα, ξέχνατα και τα πανσετάκια. Ξέχνα... Η οδός Τζαβέλα είναι αυτή, λέω. Αντιεμπορική. Αυτό θα πουλήσει στη διαφήμιση. Ναι. Μα λέει η οδός Τζαβέλα. Και τι ήταν ο Τζαβέλας. Α πούμε τώρα 5.000 παοξίδες. Βγήκε ο οδός Τζαβέλα στον Εύωσμο. Ναι. Υπάρχει ο οδός Τζαβέλα. Ναι. Θα σου πω εγώ ποιος είναι. Ο Φώτος Τζαβέλα. Ξέρεις το Φώτο Τζαβέλα, πρωτοπαλίκαρο της Επανάστασης. Ποιος ήταν ο Τζαβέλα. Φώτος Τζαβέλα. Εγώ ξέρω τον Τζαβέλα, τον Γιώργο που ήταν σκηνοθέτης. Τι λες, ρε Κώστα. Κλέαρχος Κονιτσιώτης, Γιώργος Τζαβέλας και τα λοιπά. Μπορεί να ήταν και συγγενής του Γιώργου. Εγώ ξέρω τον Αυλονίτη πιο καλά από τον Τζαβέλα. Ναι. Τι ήταν ο Τζαβέλας και τον έχουν κάνει εδώ. Κανείς δεν ξέρει. Για λέγε φίλε. Τι ήταν. Έβαλε την κολάρα στην Εθνική. Έγινε μάγκας. Ήρωας. Του κάνανε εδώ γι' αυτό. Υπήρχε η οδός. Κίτσος, εγώ λέω φόβο. Κρίσματα στο Γιάννη, ναι. Πες τον την άλλη φορά έχει μπάλα beach volley. Τι έκανε αυτός ο Τζαβέλας και έγινε οδός δαχυλητήρι. Πολύ, πολύ περίεργο με έχει. Τι έκανε ο Κίτσος ο Τζαβέλας. Πέτυχε ο επαναστάτες του 1821. Ναι. Και τι, και τι ήταν αυτός ο Τζαβέλας που δεν το ξέρουμε, ρε φίλε, που δεν είναι γραμμένος στις πρώτες σελίδες. Ή το πρωτοπαλίκαρο. Πρωτοπαλίκαρο. Ξέρεις αλλά... το πρωτοπαλίκαρο. Τζαβέλα δεν και ξέρω. Τώρα που θα σηκώσει το survivor ο Λάμπρος Χούτος, θα γίνει οδός Λάμπρο Χούτου. Τι έκανε επανάσταση για να ζω εγώ. Ναι. Γιατί άμα δεν έκανε, δεν θα ζούσα εγώ. Ναι. Το πολύ πολύ να είχα κάνει ένα τουρκαλά πάνω από το κεφάλι μου. Αντί για τον Τσίπρα. Τι έγινε. Πού θα ήμασταν καλύτερα. Κωστή Ραπτόπογλου θα συλλέγαμε. Ραπτόπογλου θα ήμασταν. Ραπτόπογλου. Τι έκανε ο Ζαβέλας μετά. Κάνα 10 εμφυλίους για να φάνε τα λεφτά.
που τα έφερε ο Όδωνας εδώ και ληστέψαν την τράπεζα. Ο Ραπτόπογλου. Ληστέψανε την τράπεζα οι επαναστάτες του 21. Ναι, είσαι το κογλήφι του 21. Η αρχιτοκογλήφη του 21. Ο σύραξης. Ναι. Είσαι ζώων με ρούχα. Είμαι. Κάνανε 10 επαναστάσεις, έφερε Όδωνα στην τράπεζα. Το έλεγα κρυφά κρυφά να μην τα ακούσει. Στο τέλος πήρα μικρόφωνο. Είσαι ζώων με ρούχα. Και κάνατε ήρωα το Μακρυγιάννη. Και η πλάκα ποια είναι. Πού είσαι. Είσαι ζώων με ρούχα, χωρίς μαλλιά. Γιατί πήγες το πρωί να ξυριστείς. Είδαν τα μαλλιά σου στον καθρέφτη. Τη φάτσα σου και αυτοκτονήσανε. Εσύ που έκανες το Μακρυγιάννη ήρωα. να μας πείτε την περιουσία πώς την έκανε ο Μακρυγιάννης. Να μας πείτε και αυτό. Μακρυγιάννης την έδωσε την περιουσία όπως την έδωσε και η Τζαβέλενα, ρε. Και σηκώθηκε και πέθανε η Μπουμπουλίνα. Ναι. Δηλαδή πόσο ανώμαλοι είμαστε, ρε. Ναι. Βάλαμε 1821. Ναι. Ακούς. Ναι. 1821. Ναι, ναι. Απελευθερώθηκαμε. Δηλαδή ξεκινήσαμε να κάνουμε μαγκές και τα λοιπά στους Τούρκους. Το 23, το 23, αρχίσαμε να τρογόμαστε μεταξύ μας. Και η Μπουμπουλίνα, ναι. Έτσι, η Μαντό και η Μπουμπουλίνα, ξέρεις τι έγινε. Ξέρεις τι έγινε. Ξέρεις τι έγινε. Πήγανε κάποια στιγμή, γιατί έδωσε όλη την περιουσία της, και πήγε να ζητήσει ένα φράγκο βοήθεια και δεν της δώσανε, ρε. Δηλαδή να φανταστείς ότι τρογόμασταν από τότε. Γι' αυτό λέω ότι εάν ήξερε ο Κολοκοτρώνης ποιους ελευθέρωνε, θα έπαιρνε την κόμενα να πήγαινε στο Παρίσι. Μπράβο, Χιλιτίδη. Συμφωνώ απόλυτα. Αυτό λέμε, ότι είστε κόπροι. Μπουνιές πέσουμε. Δηλαδή πόσο μαλάκες μπορεί να είμαστε, ρε. Κόπροι είστε. Μας ελευθέρωσε ο Κολοκοτρώνης και το βάλαμε φυλακή. Και άμα πας στο ναύπλιο, σε λέει από εδώ η φυλακή του Κολοκοτρώνη. Άκου να δεις, η φυλακή του Κολοκοτρώνη. Μνημείο, ε. Ε. Στου παναυπλία. Ναι. Κοκακόλα, για πες, πόσο περήφανος νιώθεις που είσαι Έλληνας. Κοκακόλα, έγινε χαμός τώρα. Γεια σου ρε Κοκακόλα. Γεια σου Γιαννάρα. Την άλλη φορά έχει μπάλα beach volley. Beach volley, πολύ μ' αρέσει αυτό το άθλημα, το γυναικείο. Ωραίο είναι. Βλέπετε, κάνα πισινό γι' αυτό. Τι θα δούμε ρε, το δείχνει. Κοίταξε παρακαλώ, πισινό δεν βλέπουμε. Τι βλέπετε. Εντάξει, κολάρα, μόνο για πουκάμισα. Επιδέξεις πισινούς. Τα λέει, ναι, ωραία, ναι. Και ειδικά όταν κάνω εκεί φάνη τον μπλονζόν και το σκαφτό του, το τραβάνε λίγο γιατί γέμισε άμμο. Ξέρεις ότι έκανα Coca-Cola ρεπορτάζ γυναικείου βόλεϊ. Σιγά μην έκανες. Όταν ο Μπούζος με είχε βάλει στο καραβάτσο τότε στα σπορ του Βορρά και δεν με δίνανε ποδόσφαιρο γιατί τα έγραφα αλλιώς τα γράμματα. Ρεπορτάζ γυναικείου βόλεϊ, εσύ. Φιλαθλητικό. Ξέρεις γιατί σε βάλανε. Δεν ξέρω. Γιατί το κεφαλάκι σου είναι ακριβώς σαν το κολαράκι από τα κορίτσια. Είχα μαλλί τότε, Χιλιτίδη. Ναι, χωρίστρα, Χιλιτίδη. Ναι, αλλά χωρίστρα είχες. Έτσι. Ο κόκκινος κάνει με τις πολίστριες, έμαθα, έτσι. Ο κόκκινος. Ρεπορτάζ. Ο κόκκινος κάνει κάτι δημόσιες σχέσεις, ανύπαρκτες και ασήμαντες, ως εκεί που δεν μπορεί να φανταστείς. Με λέει ο δάσκαλος του box, εγώ όταν έρχομαι με βγάζει 3 λεπτά, λέει, και με πετάει έξω. Ναι, αλλά λέω εσύ δεν είσαι γκόμενα. Ναι, ναι, δεν είσαι. Δάσκαλα γριοπός είσαι, λέω έχεις και το κεφάλι του πολεμιστή. Κοίταξε Κωστή, ναι. Είχες πολύ μεγάλο λάθος. Γιατί... για αυτό το προθεσινό το μισάωρο. Ναι. Δεν το έκανε ούτε για τις κοπέλες του ή για τίποτα. Το έκανε για ένα, για ένα άθλημα του Ηρακλή. Ναι. Για την ξεφτύλα, ναι. Που δεν μπορούσαν να πάρουν μέρος στο πρωτάθλημα, ναι. Γιατί δεν είχε λεφτά ο Αριστέχνης Ηρακλής. Ναι. Δεν το έκανε για κάτι άλλο, το λέω. Αλλά ήταν ο τρόπος που το έκανε λάθος, ναι. Που δεν σε ενημέρωσε. Όχι, δεν με πειράζει. Εγώ, αν τα είχατε τα κοριτσάκια 4-5 λεπτά, δεν με πειράζει. Για το βόλεϊ του Ηρακλή. Δεν ήταν το βόλεϊ, δεν ήταν το βόλεϊ, δεν ήταν το βόλεϊ, το πόλο ήταν έτσι. Είναι άθλημα το πόλο. Πόλο ρε φίλε, εντάξει πόλο, ρε πόλο. Κοριτσάκια πάει στο πόλο του. Φαγώθηκες με το Γρηγοράκι. Καλά ρε πλάκα κάνεις, το πόλο δεν είναι άθλημα, με δουλεύεις. Τι άθλημα είναι. Δεν σ' αρέσει το πόλο. Βγάζεις λεφτά. Βέβαια βγάζεις λεφτά και πολλά μάλιστα. Πού το βγάζεις τα λεφτά. Μετά όταν παρατήσεις το πόλο το γυρνάς στον κόλο. Και πας στο αποκίνηση στο χέρι. Ανώμαλε. Πας στο Survivor μετά. Ο κόκκινος δεν το κατέχει το δημόσιο. 41 χρονό πας στο Survivor. Ο Κωνσταντίνος από την Κρήτη. Ναι. Πας στο Survivor μετά. Τι Κρήτη, φάτσα έχει αυτός ρε. Μόνιμα θλιμμένος φαίνεται ρε. Μια φάτσα είναι αυτή. Ποιο λέει. Το Survivor λέει. Έξω Survivor. Παιδιά σήμερα το Survivor δεν παίζεται. Δεν το βλέπω. Εγώ το βλέπω. Είναι η πρώτη χρονιά που το παρακολουθώ σαν τρελός. Είναι. Πήραν. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση. Οι μαχητές που λένε με τους διάσημους, οι διάσημοι τους πήραν όλα τα φαγητά. Σήμερα να τρελαθείς, είχε μπέρκερ και λουκάνικο. Μπέρκερ και λουκάνικο. Ε?
Με τους μαχητές, είναι ο Σπαλιάρας ή με τους διάσημους? Ο Σπαλιάρας είναι, όχι, με τους διάσημους. Και προθέσει και μεγάλη φάση. Είχε μια ερώτηση. Με πόσους πήγε ένας Κέσαρας, τέλος πάντων, με 350 γυναίκες. Και τους λέει ο άλλος, και του λέει ο άλλος, καλά, αυτός πήγε με 350. Σπαλιάρας, με πόσους πήγες, λέει. Και ο άλλος, ο Λακαμάς, με 4.000 με σιγάρε, κάτι πατάω δικιά σου είναι. Μπορεί ρε ο Σπαλιάρας. Γιατί αμφιβάλλεις, 40... πόσο χρόνο είναι ο Σπαλιάρας, 41. Δεν είναι, 32-33 χρόνο μικρός είναι ρε. 41 είναι. Είναι τόσο Σπαλιάρας, είναι τόσο Σπαλιάρας, παιδιά. Θα το χτυπήσω τώρα, μισό λεπτό. Άμα πήδα για από τα 16, τι νομίζεις? Βέβαια. Μόνο τις μιλφάρες που έφαγε στα νιάτα του φτάνει. Τι νομίζεις? Τι λες τώρα? Κοκακόλα. Γιατί εσένα δεν σε άρεσε μιλφάρα? Τότε εγώ, εμένα με πήρε την Παρθενιά Μιλφάρα. Κοίταξε, αγόρι μου. Ήταν 28. Πού είσαι, Στέφανε, εσύ είσαι μικρός. Ναι. Στο Καστέλο πηγαίναμε τότε, όταν δεν είχαμε λεφτά, πηγαίναμε εκεί πέρα κάτω. Τράγατε το ρυζόγαλο από τις θείες, Όχι τίποτα άλλο. να βγάζαμε το ουίσκι το βράδυ στο Αρικάτο, στον Ιδροχώ. Και τώρα δεν έχετε να πνέσετε το Χάρηκα που τα είπαμε. Ναι, πες, πού είσαι, Κοκακόλα, σε ευχαριστούμε που σε πήραμε τηλέφωνο. Κάτσε, πες και εσύ καμιά μιλφάρα. Τι ήθελες να μας πεις, βρε. Τίποτα, ρε. Εγώ μια καλησπέρα πήρα να χαιρετήσω την παρέα. Καλησπέρα, κουμά, λίγο ξύλο θα έπαιζαμε εδώ πέρα. Η Ευγενούλα καλά είναι, πώς πάει? Μια χαρά είναι. Η Ευγενούλα θέλει να πάρει μόνο το κεφάλι τώρα του αλουνού, λέει, να το βάλω στη φορμόλη να το έχω. Μη. Λοιπόν, αυτά. Πάμε στο τελευταίο για σήμερα. Ποιο τελευταίο, άρε πάμε. Λοιπόν, νοσηλευτής Θανάσης, ναι. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει την ψυχολογία με τον Ολυμπιακό και δυστυχώς θα γίνει φιάσκο. Προσπαθεί να ρίξει το βάρος στο μάτς με την Ξάδη για το Κύπρο και καλά κάνει. Το μάτς με τον Ολυμπιακό δεν έχει κανένα βαθμολογικό ενδιαφέρον. Έχει ενδιαφέρον γοήτρο. Μόνο γοήτρο. Πάμε στον τελευταίο. Πάμε, φίλε. Καλημέρα. Έπεσε ο τελευταίο. Έπεσε, εντάξει, Καρντούγκαρ, δεν έχει κανένα. Ναι. Περεμπάς και τους πλήρωσε ο Ιβάν για το πανό για να κερδίσει τη συμπάθεια των παοξίδων, λέει ο γιατρός Ηρακλειδέας. Μεγάλο μούτρο είναι ο γιατρός. Μια χαρά είναι ο γιατρός. Μια χαρά είναι ο γιατρός. Τι. Τα εισιτήρια γιατρέ είναι ηλεκτρονικά, αλλά υπάρχουν και άλλα εισιτήρια. Διάβαση μηνύματα εκεί πέρα τώρα. Κουμπονιστής λύσαξε με την ορραπτό.gr με τις ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές live και μαγνητοσκοπημένες. Ραπτό.gr. Παιδιά, μετά από τριήμερα υπάρχει ένας γενικός αποσυντονισμός. Μια χαρά είναι. Του κοινού. Γενικά είναι ζαυλακωμένοι πάντες, πιωμένοι, τακτοποιημένοι, εκδράμαν. Μέχρι να μπουν πάλι στους ρυθμούς, εντάξει. Α, μέχρι και το κέντρο του ρουλού βαράει σήμερα. Καλά ρε Μπαγλαμά, δεν είπες εχθές να κάνεις εκπομπή το μεσημέρι μαζί μου? Ω, ήμουνα στο Αρκουδοχώρι. Τι δεν είπες, θα ερχόμουν εγώ, ρε. Μα όχι, εντάξει, ήρθε ο Μακεδόνας, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ήρθε το φιλαράκι μου, ο Νίκος ο Μακεδόνας. Ποιος είναι ο Μακεδόνας? Ο Νικόλας ο Μακεδόνας από τις Σέρες, ένα πολύ καλό φιλαράκι, ραδιοφωνικός παραγωγός, ναι. Ο τραγουδιστής ο Μακεδόνας. Όχι, ο Κώστας. Παραγωγός. Ραδιοφωνατζής καλός, ναι. Και από τους καλούς. Καλός. Και εγώ σε περίμενα τις 2 η ώρα, περίμενα. Λέω τώρα που να τα σκάσει, τώρα κάνουμε εκπομπούλα να σκάσει. Τι είναι αυτό, ρε κοπρόσκυλο, δεν ήρθες εδώ πέρα. Ρε. Κάτι ελάφια έτρωγα. Ελάφια έτρωγες. Κρέασε. Γι' αυτό βλέπω κέρατα στο κεφάλι σου. Έφαγα κάτι μπριζόλες, κάτι αυτά κτλ. Μπριζολέτα αραπτό που λέω. Με πήγα σε ένα μέρος Αρκουδοχώρι. Καλά. Φανταστικό είναι, φίλε. Πήγες στο Αρκουδοχώρι χθες. Φανταστικό, ρε φίλε. Πού το φανταστικό, ρε. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ξέρεις τι μου θυμίζει? Ότι δεν έχω πάει. Δεν υπάρχει αυτό το παιδί. Δεν υπάρχει αυτό το κοπρόσκυλο. Στο Αρκουδοχώρι πρέπει να πάμε για λίγο. Θέλω να πάω. Δεν έχω πάει. Δεν ξέρω πώς είναι. Ένα βουνό είναι. Πλεκτικό να πούμε. Πάρε κάτι καλό φαγάδι. Κοίταξε, πλεκτικό ξέρεις γιατί είναι, Στέφανε? Γιατί δεν έχει θάλασσα. Δεν έχει θάλασσα. Τέτοιο σπάρος που είναι, μόνο θάλασσα θέλει αυτός. Δεν μπορεί. Σπάρος είναι, σκέτος. Τα βουνά να βλέπεις. Θα μυρίζει όδιο. Ρε φίλε, έχεις πάει στα Ζαχοροχώρια? Έχεις πάει πάνω στο Βίκο? Το Βίκο. Ωραία είναι. Θα πάθεις την πλάκα της ζωής σου. Πώς τίποτα άλλο δεν σου λέω, θα πάθεις την πλάκα της ζωής σου, φίλε. Πώς βγάζει ένα νερό, ρε, πώς το λένε το νερό που βγάζει εδώ προς τα γρεβενά που βάει? Ποια, ρε? Ένα νερό που βγαίνει, σαμαρίνα, ρε, με φίλε. Σαμαρίνα, ναι. Άθλιψη έπαθα. Εγώ ξεκινήσει και πήγα από γρεβενά, πήγα ζάκα βασιλίτσα επάνω, και πήγα να περάσω από βασιλίτσα προς Κόνιτσα μεριά. Κάτι φαρά. Μιλάμε 40 χιλιόμετρα, ευτυχώς είχα τζιπάκι, φίλε. 40 χιλιόμετρα. 3α. Σόπαρε. Δεν υπήρχε δρόμος τότε και δεν ξέρω αν τον έχουν φτιάξει. Το σπαστό το μεγάλο, το χαλίκι το 3α. 40 χιλιόμετρα μέσα. Και να μην έχω τηλέφωνο.
Δηλαδή κάποια στιγμή κοιτάω το κινητό μου, τότε παλιά είχα το 71-10. Εκείνο το πράσινο τη Νόκια που άνοιγε έτσι προς τα πάνω. Λοιπόν, και να μην έχω σήμα. Πώς έχουμε συνηθίσει, ρε παιδιά. Παλιά δηλαδή λέγαμε δεν είχαμε τηλέφωνο, εκεί με καντάρ. Αλλά τώρα δεν έχεις τηλέφωνο και λες αμάν, άμα πάθω κάτι ποιο θα φωνάξω. Έλα, γίνεται... Τι να πάθεις ρε παλιά. Λέμε ρε παιδί μου τώρα εντάξει, μην την ψάχνεις. Κάθε πόλη και ένα αραβό να κάνανε, άμα είχαν κινητά σε έλεγα εγώ τι να κάνω. Μια χαρά περνάγατε να πούμε. Πάμε στο περιπτεράκι. Να σου πω κάτι, να σου πω κάτι, να σου πω κάτι. Κάποια στιγμή έχω το κινητό μου εδώ έτσι. Και φτάνει στο 15%. Μάλιστα. Κλείνω το Facebook κατευθείαν. Λέω κλείνω την επικοινωνία. Ναι. Γιατί μέχρι να πάω σπίτι, λέω εάν χρειαστώ οδική βοήθεια στο δρόμο, δηλαδή πόσο μαλάκας μπορεί να είμαι. Εντάξει, ρε, σιγά, το δηλαδή, δεν... άμα για σπάνα κατέτου το 70, δηλαδή, σου λέω παλιά, ναι. Δεν λέγαμε έτσι. Ναι. Τι κάναμε, βγαίναμε, σταματούσαμε, λέμε το φιλαράκι, σταμάτα λίγο, ρε, κλειδώμε το αυτοκίνητο, πάμε στο πιο κάτω βενζινάδικο να πάρουμε τηλέφωνο να έρθουν να μα πάρουν, α πούμε κάποιο. Ναι. Αλλά έχουμε συνηθίσει τώρα. Θέλουμε να πάρουμε τηλέφωνο την οδική βοήθεια. Κατά στα μούτρα μας δηλαδή, κατάλαβες. Πάμε στην Κατερίνη. Είπα τώρα τη λέξη κατά στα μούτρα μας. Λοιπόν, μην ξαναμιλήσεις το μεσημέρι, ρε φίλε, κατά, θα σε πλακώσω στις μπουνιές. Το βράδυ που μιλάς, τι διαφορά έχει. Δεν τρώει αυτή τη στιγμή. Γιατί το μεσημέρι τρώγαμε με τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου. Ακούς, τρώγαμε με τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου. Και άρχισε να μιλάει με τον κόκκινο, ναι, την έχω πάρει ήδη τη γραμμή. Και να μιλάει με τον κόκκινο και να μιλάει για κυρελέσιο δόξα πατρί. Του μεσημέρι, αφού είναι για κλωτσιές τώρα. Μιλάμε, είναι. Πά στην Κατερίνη σε ένα μπαρ πολύ ωραίο. Να περιμένει ο φίλος, τον έχω πάρει ήδη στη γραμμή. Δεν έχει πάρει ο Γιάννης. Δεν θυμάμαι ποιο μαγαζί, τέλος πάντων στην πλατεία. Κάθονται παρέες και τα λοιπά. Λοιπόν, είναι όλοι με ένα κινητό, έχουν μπει στο Facebook. Ναι, ρε, φίλε. Πετάνε φωτογραφίες, τις στέλνει ο ένας τον άλλον. Δεν το συζητάω, φίλε. Είναι ό,τι χειρότερο. Ναι. Ό,τι χειρότερο. Παρκούμα περνάει δεξιά, περνάει αριστερά. Ό,τι χειρότερο. Δεν την κοιτάει κανένα. Η πλάτη όλη από όξο να πούμε. Τι είναι αυτό. Δεν κοιτάει κανένα. Κοιτάζουν εκεί, το like να πούμε. Το κούκλι να πούμε. Ό,τι χειρότερο, ό,τι χειρότερο. Δύο γραμμές είναι στον αέρα, τις πάρουμε και τις δύο. Ό,τι χειρότερο, παιδιά, αυτό που έχει καταντήσει τώρα, το βλέπω κι εγώ. Το βλέπω και στον εαυτό μου. Τεσσάρο χρονό. Ο μπαμπάς και η μάνα εκεί. Η μάνα με κάπνισμα μέσα στο αυτό. Έχει κάνει φουγάρο το αυτό κτλ. Και το κοριτσάκι έχει το κινητό, ένα μεγάλο κινητό, 4 χρονών και παίζει. Το κοριτσάκι 4 χρονών. 4 χρονών και το κινητό. 4 χρονών. Και το χειριζόταν άπτεστα, φίλε. Ναι, καλύτερα το κόκκινο. Καμένα από τώρα τα παιδιά. Πάρε δύο έχουν σηκώσει, ναι, έχουν σηκώσει στο διαδίκτυο, στο στη σελίδα. 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 Ναι, έχουν σηκώσει στο διαδίκτυο.